μπορούμε να τους αποδεχτούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σε ακόμα μία σειρά του Building Project Excellence, η οποία είναι μία σειρά από Έλληνες επαγγελματίες project managers. Προτού ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα συγκεκριμένη παρουσίαση θα καταγραφεί. Οπότε έχει ξεκινήσει ήδη. Και λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την έναρξη λειτουργίας του Project View ERP σε έναν μεγάλο εργολάβο σε Αραβία, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ERP κατασκευών για τον εξορθολογισμό των διδικασιών διαχείρισης κατασκευών και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων. Η Δαναός Λύσεων ειδικά για τον κλάδο, θα παρουσιάσει την ανάπτυξη για την εφαρμογή του Project View ERP σε μια μεγάλη κλέντ, ω θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού τη, προκειμένου να επιτύχει επιχειρησιακή αριστεία, να βελτιώσει την εκτέλεση των έργων τη, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητα σε όλε τι πτυχέ των δραστηριοτήτων τη. Η σημερινή παρουσίαση θα παρέχει πολύτιμε πληροφορίε σχετικά με το πεδίο εφαρμογή του έργου, τη στρατηγική υλοποίηση, τη διαχείριση αλλαγών, την εκπαίδευση, την εμπειρία των χρηστών, και τα δέγματα που αποκομίστηκαν σε όλη τη διάρκεια αυτού του project. Ο σημερινό ομιλητή για να μα μιλήσει για όλα αυτά είναι ο Χρήστο Εμμανουλίδη, mm. ο οποίο είναι επικεφαλή πελατών και εμπορικό υπεύθυνο για όλε τι τεχνολογικέ επιχειρήσει τη Ο οποίο ηγείται στρατηγική πωλήσεων του ομίλου για όλε τι διαδικασίε δημιουργία εσόδων, ευθυγραμμίζοντα την εκτέλεση τη ομάδα με εσωτερικού στόχου και διασφαλίζοντα την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών. Ο Χρήστο είναι στη Δανάό εδώ και 9 χρόνια και κατά τη διάρκεια της θητείας του στις εταιρείες SGI και Jacobs κατήχε ηγετικούς ρόλου στις κατασκευές ω επικεφαλής μηχανικός σε διάφορα έργα πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα Περιφερειακό Δρόμο Αθηνών, Χώρο Εκδηλώσεων Αθήνα 2004, Διεθνής Αερολιμένες Αθηνών. Έχοντα υιοθετήσει από νωρί τη τεχνολογία και υποστηρίζοντα τη χρήση τη τεχνολογία με εξειδικευμένε γνώσει στον κλάδο, μετατόπισε τη σταθερομία του στι πωλήσει, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και το marketing, ω επιχειρηματία και στέλεχος επίπεδου C για διεθνεί παρόχου τεχνολογία λογισμικού. Λίγα πράγματα έτσι για την ακαδημαϊκή του ε, πορεία. Είναι πιστοποιημένο διαχειριστή κατασκευών τη από το Μετσόβιο, επιστοποιημένο ειδικό Oracle Primavera και επιστοποιημένο ελεγκτή ISO. Είναι απόφυτο του Western Kitai University, Ogden College of Science and Engineering και, τα, και κάτοχο in Engineering of Geomaterials από το Queen Mary University of London School of Engineering. Χωρί ε, να προλογούμε παραπάνω, Χρήστο, ο λόγο σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλου. Ε, να ξεκινήσω λέγοντα Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστό ανέστη. Εύχομαι υγεία και χαρέ σε όλου σα και ό,τι καλύτερο. Ε, η σημερινή παρουσίαση, όπω είπε και ο Δημήτρη προηγουμένω, αφορά την υλοποίηση ενό ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματο πληροφορική σε μία από τι μεγαλύτερε κατασκευαστικέ εταιρείε στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία. Ε, λίγα διαφορετικά λόγια για μένα από αυτά που υποζήνωνα ήδη είναι το γεγονό ότι είμαι όντω πολιτικό μηχανικό και είμαι και λάτρη τεχνολογία από τα πολύ μικρά μου χρόνια, όταν ακόμα ήμουν φοιτητή στην Αμερική. Και είχα την τύχη ε, να μπορέσω να εφαρμόσω και τι ε, δύο σπουδέ, και τις, την αγάπη μου για την μηχανική και την αγάπη μου για την πληροφορική, μέσα από την υλοποίηση ε, συστημάτων πληροφορική, κυρίω για τεχνικέ εταιρείε και, και μεγάλε ναυτιλιακέ. Λοιπόν, λίγα λόγια για την εταιρεία τώρα θα πούμε. Θα ξεκινήσουμε λέγοντα ότι ο Δαναό είναι ίσω μία από τι μεγαλύτερε ε, εταιρείε, ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει δύο αντικείμενα. Έχει το αντικείμενο της, του εφοπλισμού και τη πλειοκτησία, δηλαδή ship management και ship ownership, έχοντα περίπου 80 ε, Βαπόρια εμπορματογιβωτίων. Είναι η εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη ε, με το ακρολέξιο DAC, και έχει ένα μεγάλο επίσης τομέα, τον τομέα της τεχνολογίας. Είναι μια εταιρεία η οποία οι ιδρυτές του τεχνολογικού κομματιού και οι δύο μηχανικοί, ο δόκτωρ Ιωάννης Κούστας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ναυτιλιακής, ηλεκτρολόγος μηχανικός με διδακτορικό από το Imperial, στους αυτοματισμούς, και ο συνάδελφο μηχανικό ναυπηγό, κύριος Δημήτρη Θεοδοσίου από το Μετσόβιο, μεταπτυχιακά στην Αγγλία, 38 χρόνια πριν, σχεδόν τέσσερι δεκαετίε, αποφάσισαν τον εκμοντερνισμό του τρόπου λειτουργία τη ναυτιλία μέσα από την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ιδρύθηκε τότε σαν ένα μικρό in-house τμήμα ε, η Δανάο Τεχνολογική, ω Δανάο Management Consultants. Αυτή τη στιγμή, η Δανάο Management Consultants είναι ίσω η μεγαλύτερη εταιρεία εξειδικευμένου λογισμικού όσον αφορά την ναυτιλία και τι κατασκευέ στον κόσμο. Όπω είπα, υπάρχει 38 χρόνια στην αγορά. Δραστηριοποιούμεθα σε όλο τον πλανήτη. γραφεία έχουμε σε 7 χώρε και ουσιαστικά οι τρει βραχίονες, η τεχνολογική, είναι η Danaos Management Consultants, που είναι ουσιαστικά και η, η κύρια εταιρεία, η πρώτη εταιρεία που δημιούργησε αυτή το, 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 την, την ομάδα των εφαρμογών, η οποία εξειδικεύεται στο Maritime και Shipping ERP. Τώρα εδώ πέρα θα σα πω και κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά για τη δουλειά μα. Να σα πω ότι Maritime αφορά το, το ERP συστήματα για, το, για την, ναυτιλία, λέγω αυτιλία, λέγονται κυρίω asset management συστήματα, τα οποία παρακολουθούν τη διαχείριση, όλο το φάσμα μάλλον των λειτουργιών και τη διαχείριση των βαποριών και του γραφείου. Έτσι. το άλλο τομέα λέγεται Δανάος Projects, ο άλλος βραχίωνας, αφορά ουσιαστικά συστήματα που αφορούν τις κατασκευές, έτσι, CONTECH και PROPTECH, για να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, ενώ MARTECH, η πρώτη. Άρα, maritime technology, eh, CONTECH, construction technology, and PropTech property technology. Αυτοί είναι οι δύο βραχίονες. Και υπάρχει και μια τρίτη εταιρεία, η Danos Peripherals, η οποία εξειδικεύεται στο κομμάτι του information management και του cloud migration. Eh, η εταιρεία είναι χρυσή συνεργάτης Gold Partner τόσο της Microsoft όσο και της Oracle. λειτουργούμε τα συστήματά μας στο cloud, οπότε ο τρίτος βραχίωνας είναι αυτός που έχει αναλάβει το μεγάλο και δύσκολο ρόλο της μετα, μεταφοράς των στοιχείων, τη μετάπτωση των δεδομένων στο καινούργιο αντικείμενο του cloud. Τώρα, κάποια λόγια για τα δύο συστήματα, τα οποία, ένα εκ των οποίων παίζει και το βασικό ρόλο σε αυτό που θα σας παρουσιάσω πιο κάτω, είναι ότι το Danaos Web Enterprise αφορά, όπω σα είπα, την ναυτιλία και το oil and gas και το Project U αφορά το κομμάτι του construction, infrastructure, C building and facilities. Ε, για να καταλάβετε πώ μια εταιρεία με ναυτιλιακό αμυγό αντικείμενο και με τεχνολογία πάνω σε αυτό ασχολήθηκε με τι κατασκευέ, οφείλω να σα πω ότι το κομμάτι του C building είναι αυτό που ξεκίνησε ε, όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, θέλαμε εντό τη εταιρεία ένα λογισμικό. Το οποίο να μπορεί να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την διαχειριστική την κατασκευή του πλοίου, διαχειριστικά και την, με, 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 από οικονομική πλευρά. Από οικονομικό... Και τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τότε ήταν διαφορετικά και το Project View ήταν ένα σύστημα το οποίο ε, το είχαμε βρει έτοιμο στην αγορά, το εξαγοράσαμε την εταιρεία που το είχε και το αφομοιώσαμε πλήρω στον όμιλο. Και τα δύο συστήματα έχουν φτιαχτεί από Έλληνε μηχανικού, έχουν μελετηθεί από του μηχανικού, υποστηρίζονται από του μηχανικού και αν και έχουμε γραφεία όπω σα είπα, σε 7 μέρη ανά τον κόσμο, η κύρια δραστηριότητα τη εξέλιξη των συστημάτων γίνεται εντό των πυλών, εντό τη Ελλάδο. Τώρα, ε, η παρουσίαση θα ξεκινήσει στου εξή. Έχω φτιάξει μια ατζέντα. Αυτή η ατζέντα έχει 7 θεματικέ ενότητε. Να σα πω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει αρκετά γύρω από το χώρο του, project management. Να σας πω ότι κάποια από αυτά που θα σας εξηγήσω ίσως να αντιβαίνουν και κάποιες από τις αρχές του, αλλά οφείλω να σας πω ότι είναι μια πραγματικότητα ότι το να ουσιαστικά να κάνουμε ένα improvise, δηλαδή να φτιάχνουμε τα πράγματα όπως τα βρίσκουμε και να μπορούμε να τα εξελίσσουμε, είναι μέρος και της δουλειάς μας. Οπότε στην ατζέντα αυτή παρουσιάζονται αυτές τις θεματικές ενότητες, ξεκινώντα από το το sales pitch και πώς οι πωλήσει αποτελούν και μέρος του project scope και πάνε σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Δυστυχώς, τα είναι στα αγγλικά. Εντάξει, πιστεύω να μην είναι πρόβλημα αυτό. Ε, και στο τέλο, το τελευταίο κομμάτι, το 7, αποτελεί και μια ξεχωριστή ενότητα που θα συζητήσουμε, θα σα εξηγήσω πώ ουσιαστικά έγινε η υλοποίηση του προγράμματο Project View, του ολοκληρωμένου πληροφοριακού στήματο κατασκευές στην εταιρεία την κατασκευαστική. Δεν ξέρω αν αυτό είναι OK με, την, με του διοργανωτέ τη ημερίδα, αλλά θα ήθελα οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι, να το ρωτήσει, να κάνουμε μια, ένα ανοιχτό διάλογο. Με ενδιαφέρει να ακούσω και τι απόψει σα και να, σας σα εξηγήσω και πώ ακριβώ κάνουμε και εμεί κάποια πράγματα. Ενώ, λοιπόν, Εννοείται αρχικά, συγγνώμη, ναι, αρχικά να πω ότι προφανώ θα θέλαμε να δούμε και διαφορετικέ πτυχέ, όχι μόνο του, του, PMI, γιατί είναι καλό να ακούμε έτσι ένα ευρύ φάσμα απόψεων στο project management. Οπότε, ειδικά, αν έχει κάποιε απόψει οι οποίε να μην είναι μέσα στο φάσμα του PMI, αλλά έχω να είναι όλες... ενδιαφέρον και να είναι προ το project manager ακόμα καλύτερα. Επίση, ναι, όπως, όποιοι θέλετε, μπορείτε να κάνετε ερωτήσει και θα διακόπτω εγώ όπου ε, βλέπω ότι έχει ολοκληρώσει ο Χρήσο για να μην είναι έτσι μονόπλευρο. Οπότε αυτό. Ναι. Ε, εντάξει. Ε, στο κάθε slide κάτω αριστερά έχω τον τίτλο τη ενότητα ατζέντα. Το λέω για να μην χανόμαστε από πλευρά real estate τοπολογία. Λοιπόν, πάμε. Η, η εταιρεία. Κάθε εταιρεία, όπω και ο δανάώ, ε, για να υπάρχει πρέπει να έχει πελάτε και αγορέ. Άρα, ένα πυλώνα, ο βασικό πυλώνα, ένα βασικό πυλώνα λειτουργία, μια εταιρεία είναι πελάτε και αγορέ. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει δύο τμήματα. Έχει το τμήμα το εμπορικό, των sales και το τμήμα του marketing. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα δύο τμήματα είναι αυτά τα τμήματα τα οποία τι κάνουν. Ε, κάνουν ουσιαστικά μια διαδικασία διερεύνηση για να δουν ποιε αγορέ. Κάθε φορά είναι οι ιδιωδέστερε για το εμπορικό αντικείμενο τη εταιρεία και κάνουν αυτό που λέγω matchmaking, δηλαδή να δουν ποιε είναι οι ανάγκε των industries, των τομέων, των οποίων ουσιαστικά εξειδικεύονται, δηλαδή ναυτιλία και κατασκευέ, με τα αντίστοιχα προγράμματα δικά μα. Αυτό το matchmaking λοιπόν είναι μεταξύ sales and marketing. Το marketing είναι κυρίω διαδικασία, όπω ξέρετε, καθαρά εμπορική, να επικοινωνήσει κάποια θέματα πριν το εμπορικό τμήμα πάει και κάνει τι αντίστοιχε παρουσιάσει κλπ. Τώρα. Ο ΔΑΝΑΟ έχει, όπω προείπα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι research και development. Δηλαδή, εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι φτιάχνουμε τα προγράμματα και τα, τα, και τα υποστηρίζουμε και τα αναπτύσσουμε κλπ. Εδώ θέλω να βάλω μια, μια παρένθεση και να σα πω το εξή. Οι, οι εταιρείε στην τεχνολογία που πουλάνε είναι κυρίω εταιρείε τεχνολογία που προσαρμόζουν τα προγράμματα. Στην αγορά που πουλάνε. Άρα, δηλαδή, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, τι εννοώ, και θα χρησιμοποιήσω δυστυχώ ένα αγγλικό όρο που λέγεται industry tailored, σημαίνει ότι αν πάρει ένα SAP σύστημα, ένα Oracle σύστημα, ένα Microsoft Dynamics, Infor, Acumatica, χιλιάδε υπάρχουν, κύριε λεπτό, αυτά είναι γενικέ πλατφόρμε όπου έχουν εφαρμογή σε διαφορετικέ αγορέ και την εξειδίκευση των πλατφορμών αυτών, των συστημάτων αυτών στην αγορά την κάνουν εξωτερικοί σύμβουλοι. Αυτό είναι πώ λειτουργούν το 99,9% των εταιριών τεχνολογία, οι ανταγωνιστέ μα. Εμεί και κάποιε άλλε εταιρείε έχουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Είναι ο δρόμο ότι ξέρουμε πολύ καλά το industry και γνωρίζοντα ποια τεχνολογικά προϊόντα υπάρχουν έξω, εφαρμόζουμε τα τεχνολογικά προϊόντα πάνω στο industry. Άρα πρώτα έχουμε ναυπηγού, Πρώτα έχουμε πολιτικού μηχανικού, πρώτα έχουμε απόφοιτους οικονομικών σχολών, πανεπιστημίου, πυραιό κλπ, κλπ, κλπ. που είναι σχετικοί με τα αντικείμενα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου κλπ. Και, και μετά έχουμε την τεχνολογί, τεχνολογία, Άρα το κομμάτι του research and development, το οποίο είναι δεύτερο στην σειρά, στη δεύτερη κολόνα, ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει feedback από τι πωλήσει και από το marketing για να μπορέσει ουσιαστικά να εξελίξει και τη διαδικασία. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό. Τώρα πάμε στον τρίτο πυλώνα που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο πυλώνα του PMO, Project Management Office. Εμεί έχουμε λοιπόν ένα εξειδικευμένο γραφείο Project Management, τμήμα Project Management, το οποίο έχει επίση ένα άλλο τμήμα υποστηρικτικό που λέγεται Support. Είναι αυτοί που κάνουν το support των εφαρμογών και ουσιαστικά τι σκοπό έχουν το customer success, να είναι επιτυχής οι εγκαταστάσει όλων των ε, συστημάτων που, που δίνουμε στον πελάτη, γιατί πολλέ φορέ είναι και πολύπλοκα τα συστήματα που δίνουμε. Εδώ να πούμε το εξή, ότι στη Δαναώ και γενικότερα, σαν φιλοσοφία στην εταιρεία, δεν την ενδιαφέρει να χάσει χρήματα. Αλλά αυτό θα την ενδιαφέρει πάρα πολύ να χάσει αυτό που λέγεται reputability, τη φήμη και πελατεία. Άρα δίνουμε πολύ 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 μεγάλη βάση στο κομμάτι του customer success και του customer retention. Να σας πω ότι εμείς έχουμε 675 πελάτες αυτή τη στιγμή από τους οποίους πάνω από 500, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, είναι πάνω από 15 χρόνια με τα συστήματά μας 20. Έτσι. Αυτό σημαίνει πολλά, ώστε η λογική της επιχειρηματικής και βιώσιμης ανάπτυξης διότι πάντα έχει να πατήσει και να κάνει αναφορά σε υφιστάμενο μεγάλο πελατολόγιο. Ε, γι' αυτό και άλλωστε ο τίτλο μου εμένα είναι υπεύθυνο των πελατών και των εμπορικών ε, δραστηριοτήτων τη εταιρεία. Άρα, δηλαδή, άμα λέγαμε σε χρώματα, είμαι το μπλε και το πράσινο. Υπάρχει και το τρίτο τμήμα, το τρίτη ενότητα, που αφορά το κομμάτι τη καθημερινότητα, τη διαχείριση των χρημάτων μα, του cash flow, του, του, ανθρώπινου δυναμικού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα υπάρχει ο πυλώνα. Αυτοί λοιπόν οι πυλώνε, όπω έχουμε στο μυαλό μα, σε μια εταιρεία και αφορά και το project management, δεν είναι ανεξάρτητες ενότητες, είναι ενότητες οι οποίες αστικά συμμετέχουν σε διαφορετικές διαδικασίες. Άρα εδώ λοιπόν έχω κάνει με μια παράσταση με βέλη, πώ η σχέση αυτών των πυλώνων μεταξύ του προσβλέπει σε ένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό οι πωλήσει να είναι κοντά στο project. Είναι πολύ σημαντικό το marketing να είναι κοντά στο project. Και σε ρωτήσει αυτέ, και τι μπορεί να είναι σημαντικό, η απάντηση είναι διότι αφενό οι πωλήσει, όπω είπα και προηγουμένω, πρέπει να είναι κοντά στον πελάτη και να παίρνουν αναφορά από, το, από τις καινούριε απαιτήσει που έχει ο πελάτης, γιατί αυτές αφομοιούνται και ενσωματώνονται ως νέες λειτουργικότητες, άρα εξελίσσουν εν δυνάμει το σύστημα και το marketing πρέπει να είναι εκεί να μπορεί σωστά να καταλάβει και να επικοινωνήσει. Εμεί δεν κάνουμε marketing B2C, κάνουμε B2B και μάλιστα B2High B που λέω εγώ, δηλαδή enterprise level marketing. Μιλάμε σε C-level executives. Ε, το δεύτερο κομμάτι αφορά το κομμάτι του research και του development, το οποίο και αυτά συμμετέχουν στο project το PMO και το support. Εδώ ο ρόλος του PMO δεν είναι ένας ρόλος μόνο διαχείρισης της καθημερινότητας του πελάτη και του έργου. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αλλά είναι και ένας ρόλος account management. Θα σου το εξηγήσω λίγο πιο κάτω που περιγράφω και λίγο το κομμάτι του project manager. Και το φυσικά το διαχειριστικό με τα χρήματα, με τα τιμολόγια, με το προσωπικό, με τις επισκέψει κλπ. Άρα έχουμε αυτή τη σχέση. Υπάρχει τώρα μια άλλη σχέση η οποία είναι στην κατεύθυνση των πελατών Πάμε δηλαδή πάλι να δούμε αυτό που είδαμε και πάλι θα καταλάβετε χωρίς να επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι σχέσεις σε όλες τις διαδικασίες ουσιαστικά τι κάνουν διασφαλίζουν ότι οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους συζητήσαμε δηλαδή ο πυλώνας των πελατών ο πυλώνα των, ε, των, των, έργων, τη επιτυχία των έργων, των, των, των προϊόντων, των υπηρεσιών, δηλαδή των λύσεων, γιατί προϊόν και υπηρεσία είναι λύση, και του κάστρου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι που ουσιαστικά δημιουργεί το, την ενότητα που λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία της επιτυχία στο κομμάτι του project management και γενικότερα ενός έργου ξεκινάει από την πώληση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το εξή: Ότι όταν έχουμε ασαφεί διαδικασίε πωλήσεων, δηλαδή προσπαθούμε να πουλήσουμε κάτι σε κάποιον πελάτη και δεν έχουμε μεταφέρει σωστά όταν αυτό αγοράσει και συμβασιοποιήσει με εμά το έργο στην εσωτερική ομάδα και στο project management, τι ακριβώ πρέπει να γίνει, δεν έχει γνώση του αντικειμένου και του project scope. Εδώ λοιπόν να πούμε πάλι, επαναλαμβάνω, ότι η διαδικασία του sales είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, διότι πουλάμε βιομηχανικά προϊόντα επί της ουσίας, μεγάλες εφαρμογές, πουλάμε εφαρμογές οι οποίες ή φτιάχνουν ή καταστρέφουν καριέρες ανθρώπων, κυριολεκτικό κυριολεκτό, ο make or break λέγεται, και εφαρμογέ οι οποίε ουσιαστικά είναι mission critical. Δηλαδή, είναι συστήματα τα οποία ελέγχουν όλε τι λειτουργίε. Να σα πω ένα παράδειγμα. Ένα σύστημα. Να πάρουμε την αυτιλία για παράδειγμα και να πάμε στι κατασκευέ. Ένα σύστημα το οποίο εγκαθίσταται στα βαπόρια στην αυτιλία είναι το, το, κομμάτι που λέγεται Voyage Estimation. Δηλαδή, όπου ουσιαστικά. Σαν fleet tracking, θα λέγαμε, παρακολουθεί την πορεία του πλοίου, βλέπει τι καταστάσει εξωτερικέ, τι εσωτερικέ, λειτουργία του βαποριού και ε, αναπροσαρμόζει τη ρότα του. Αυτό λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα σύστημα το οποίο οποιοδήποτε λάθο μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταστροφικό. Αντίστοιχα, στι κατασκευέ έχουμε συστήματα που αφορούν οικονομικά θέματα, θέματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να ελέγχονται. Ω εκ τούτου, λοιπόν, η πώληση των προϊόντων αυτών είναι επίπονη, έχει πολύ μεγάλο χρόνο εμπορική επόαση, δηλαδή μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, είναι πολύ μεγάλα πολλά τα χρήματα του συμβάσεω, 7 ψηφία έτσι σε δολάρια. Και η υλοποίηση των έργων είναι μεταξύ από 7 έως 17 μήνε. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο θα βάλουμε στη συζήτηση για το πώς πουλάμε. Εντάξει και το τι ακριβώ κάνουμε. Άρα, καταλαβαίνετε... Να πω πάντα ναι. να πω συγγνώμη που σε διακόπτω ότι Οι. και εγώ επειδή ε, είμαι στο κομμάτι τη πωλήση στην εργασία μου, ποια θα έλεγε ότι είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια τη πόλη όταν προσεγγίζει έναν νέο πελάτη με νέα, νέα αγορά, όσο μπορεί να πει. Ε, κοίτα, επειδή. Επ, επ, η διαδικασία τη διεθνοποίηση από την το πλευρά του Δαναού την έχω σχεδόν εξ ολοκλήρου εγώ πάνω μου. Ε, θα έλεγα ότι το να αντιλαμβάνεσαι καταρχήν την κουλτούρα των λαών που πηγαίνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο, ε, ενώ επικοινωνιακά, σε ένα Σαουδάραβα, από ότι θα συμπεριφερθεί σε έναν, α το πούμε έτσι, Φιλιππινέζο ή σε ένα Τούρκο. Είναι επίση πολύ σημαντικό ε, να, να μιλά τη γλώσσα των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν πηγαίνει σε κάποιου ανθρώπου, εμεί δεν πηγαίνουμε σε IT πηγαίνουμε σε business users. Άρα οι business users είναι αυτοί που ουσιαστικά καλούν τους IT να αξιολογήσουν τεχνολογικά το σύστημα αφού πρώτα τους κάνει. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο θα πρέπει και οι business users που οι οποίοι είναι και decision makers επί της ουσίας, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τι αποφάσεις, να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να έχουμε την ίδια αντίληψη, συναντήληψη των θεμάτων που δημιουργούνται. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις την τρέχουσα κανονιστική οδηγία όσον αφορά την αποθρακοποίηση στον χώρο τη ναυτιλία. Τι σημαίνει αλλαγή καυσίμων, Πρέπει να ξέρει, παραδείγματο χάρη, γιατί είναι πρόβλημα το crew welfare πάνω στα παπόρια. Πρέπει να ξέρει γιατί στι κατασκευέ, παραδείγματο χάρη, στη Σαουδική Αραβία πρέπει να χρησιμοποιείται ειδική διαδικασία όσον αφορά την κοστολόγηση των έργων. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα ξέρει. Νομίζω ότι αυτό Άρα είναι το πιο βασικό. Μια ανάλυση, μια ανάλυση τη αγορά που θα κάνει και σε οικονομικό επίπεδο και σε νομικό πλαίσιο. Δηλαδή να τα γνωρίζει αυτά ήδη. Βέβαια, Άραστε. και να είσαι πολύ καλά διαβασμένο πριν πα, να είναι σημαντικό. Ε, οπότε σαν συμπέρασμα αυτή της πρώτης ενότητας της ατζέντας θα λέγαμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι στο τέλος της κάθε ενότητας έχω φτιάξει ένα μικρό σάμαρι το οποίο το έχω βάλει και στη λογική πώς θέλετε να ρωτήσετε κάτι καλύτερο όπως ο να πούμε τώρα ότι το Interdepartmental Collaboration δηλαδή η διαδικασία της συνεργατικότητας μεταξύ των τμήματων και της διάχυσης πληροφορίας και της γνώσης είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική στην οποιαδήποτε εταιρεία. Εμεί, μάλιστα, για το σκοπό αυτό, στη λογική που σα έδειξα προηγουμένω με το τετράγωνα, χρησιμοποιούμε και τη λογική του Matrix. Δηλαδή, εγώ ενθαρρύνω του συνεργάτε μου να εναλλάσσουν θέσει έτσι ώστε να έχουν πάρει γεύση και από διαφορετικέ καταστάσει. Δηλαδή, σήμερα είσαι στο sales, για να σε δω αύριο στο account, για να σε δω μεθαύριο στο project. Και μπορεί να υπάρχουν και αδύνατα σημεία, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία τι συμβαίνει. Πλέον καταλαβαίνει όταν θα φτάσει σε μια διαδικασία να ηγείται ενό τμήματο, πώ θα πρέπει να συμπεριφερθεί και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε τη δουλειά του άλλου. Δεν θα γίνει ποτέ functional leader, αλλά θα είναι μια περίπτωση για να χρησιμοποιήσω όρου PMI, αλλά ε, δεν θα γίνει ποτέ functional leader, αλλά θα γίνει ένα άνθρωπο που θα αντιλαμβάνεται τι ιδιαιτερότητε του συναδέλφου του. Τώρα, ε, όσον αφορά και τα lessons learned, κάθε δουλειά που κάνουμε, η καθημερινότητα, σε όλου μα και την προσωπική μα ζωή, μα δίνει κάποια μαθήματα. Αυτά τα, τα μαθήματα λοιπόν, κοιτάμε να τα ενσωματώνουμε και μέσα από την ενσωμάτωση των μαθημάτων στι διαδικασίε τη εταιρεία, να μπορούμε αυτέ τι διαδικασίε και διεργασίε να τι βελτιστοποιήσουμε. Να κάνουμε αυτό που λέγεται fine tune. Δηλαδή να τι βελτιστοποιήσουμε τι σημαίνει. Σημαίνει παραδείγματο χάρη ότι αν έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την ψηφιακή υπογραφή σε κάποια κράτη, να είμαι σε θέση σε αυτό το πράγμα να το επικαιροποιώ και να είμαι πιο agile, να βγαίνω πιο γρήγορα μπροστά από την αγορά. Μην δημιουργούμε τι διαδικασίε μόνο για να υπάρχουν. γιατί δηλαδή, αυτό είναι το πιο άσχημο. Τώρα, ε, εμεί είμαστε μια πελαντοκεντρική εταιρεία, στο εξήγησα και από τον τίτλο μου, που ουσιαστικά βασιζόμαστε, όπω σα είπα, και στο Customer Success και όπου το PMO Office είναι μια εσωτερική ενότητα στην εταιρεία και η οποία αυτή η ενότητα έχει διοικητικέ αρχές. Δηλαδή είναι υπεύθυνη για την ενορχήστρωση έτσι, των πόρων, για την, παράδοση των παρα... για την παρακολούθηση των παραδοτέων και την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων, όπως θα δείξω και μετέπειτα και μιλάει με τους functional leaders. Ε, το, το κομμάτι των συμβατικών υποχρεώσεων, το είπαμε πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή όταν δίνουμε μία προσφορά, όταν οι πωλήσει παίρνουν ένα έργο, να κάνουν ένα onboarding, που λέμε εμεί, δηλαδή να κάνουν ένα πολύ mini workshop στου ανθρώπου που θα αναλάβουν το έργο για τι ιδιαιτερότητε και του πελάτη και τη περιοχή και του έργου. Γιατί επειδή είναι μεγάλο χρόνο εμπορική επόμενη, εμεί έχουμε μια εντρυφήση, να το πω έτσι, στην καθημερινότητα αυτή, ενώ κάποιοι άλλοι είναι ξένοι με αυτήν την πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να του φέρουμε στο οποίο εγώ, για να καταλάβετε, πριν ξεκινήσει το kick meeting, πάντα κάνω ένα onboarding, έτσι πάλι το λέμε, δηλαδή μαζευόμαστε από την εταιρεία διάφορα άτομα και από εδώ πέρα και κάνουμε μια πολύ ελεύθερη συζήτηση γνωριμίας που δεν έχει να κάνει με ρόλους, δεν έχει να κάνει με θέσεις, αλλά πιο πολύ τι περιμένει ο καθένα στο έργο να γίνει κλπ. Τα καταγράφουμε όλα αυτά και δημιουργεί μια πολύ καλή σχέση. Ε, οι, οι, οι εργολάβοι, που, που είναι και το παράδειγμα το οποίο θα κάνουμε, αλλά και γενικότερα εφοπλιστέ, θα έλεγα, αλλά οι εργολάβοι είναι από του πιο δύσκολου πελάτε για να δουλέψει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, είναι πολύ σκληροί στη διαδικασία του να, 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 να το πούμε έτσι, αλλάξουν παραδοσιακέ λειτουργίε τις οποίες έχουν. Γι' αυτό και η κατασκευή και η ναυτιλία, άμα δείτε και τα Gardner, Quadrants κλπ, είναι από, τις, από τους τομείς παγκοσμίως που υπολείπονται έτσι, στην τεχνολογικό εκμοντερνισμό. Εμείς βέβαια έχουμε φέρει τη λογική του Digital Transformation πολλά χρόνια τώρα και, κά, και κάποιε ανταγωνιστικέ εταιρείε μαζί με εμά, αλλά η, η, διαδικασία εδώ Πάλι να βάλω ότι είναι industry specific, όχι industry tailored. Δηλαδή, η Δαναός λέγεται Δαναός management consultants και όχι να αναώσει software, γιατί κάνει management consultant του software πάνω στι ναυτιλιακέ εταιρείε. Νομίζω ότι αυτό έγινε σαφέ. Και μεγάλο κομμάτι τη δουλειά μα και εσωτερικά είναι το κομμάτι του product management. Άρα ουσιαστικά ο project manager κοιτάζει πώ θα μπορέσει να συντονίσει και του ανθρώπου που έχουν τα διαφορετικά τμήματα στην καθημερινότητά του για να μπορέσουν καλύτερα να αρχίσουν τι δουλειέ του. Πολλέ φορέ έχουμε όχι πολλέ φορέ, σχεδόν καθημερινά. Έχουμε διαδικασίε πυροσβεστικέ. Έτσι, δηλαδή, έχουμε προβλήματα τα οποία μπορεί να μην έχουν να κάνουν τίποτα με το έργο. Μπορεί για ένα πλοίο να, το, να, να, να έκανε μια παρανομία και να έχει πρόβλημα, να detention. ή να υπάρχουν προβλήματα στι κατασκευέ, αντίστοιχα. ή cash flow θέματα. Φροντίζουμε πάντα να είμαστε δίπλα στον πελάτη. Έχουμε διαφορετικά μέσα για να το κάνουμε αυτό. Ε, το WhatsApp, παραδείγματο χάρη. Το να έχουμε WhatsApp groups είναι ένα από αυτό, 247-365 είναι ένα από αυτό. Άρα βλέπετε ότι ενώ έχουμε ας πούμε, trouble ticketing system που είναι υπεπατημένη, να στείλω το, το ticket να πάρει αριθμό, να γίνει escalate κλπ. Η καθημερινότητα έχω δώσει εγώ τη δυνατότητα στην εταιρεία να είναι πάρα πολύ agile. Δηλαδή ο, ο project manager και ο product manager μπορεί να πάρει το αεροπλάνο αύριο, να πάει κάπου ο ίδιο να δει δηλαδή, κάτι που πρέπει να γίνει. Το, το ενθαρρύνουμε αυτό σαν λογική. Θέλουμε να είμαστε στον πελάτη. Ε, αυτό γι' αυτό δεν ξέρω αν σε αυτό το τομέα έχετε κάτι να ρωτήσετε πριν προχωρήσουμε στον επόμενο. Ωραία. Δεν, Άμα, δεν είναι, βλέπω μιλέτε. κάτι. Οπότε, μάλλον στην πορεία ωραία. θα ναι. Ωραία. Λοιπόν, ε, το να ξέρει τον πελάτη και να καταλαβαίνει το έργο είναι η επόμενη ενότητα και είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξεκινάει με, με κάποιε ερωτήσει. Ε, το, 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 το project management λέει πάνω, πάνω κάτω ότι πρέπει να είμαστε και technology industry agnostic project management agnostic όσον αφορά το τι είναι το αντικείμενο του project. Αλλά εγώ διαφωνώ. Άρα στην ερώτηση, αν πρέπει ο project manager να ξέρει. Σε τι πράγμα κάνει project management, η απάντηση σε μένα είναι yes. Δηλαδή, εγώ, αν με βάλετε να κάνω project management σε μια φαρμακευτική εταιρεία, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω. Δεν, μάλλον δεν μπορούσα να κάνω. Σίγουρα. ή σε κάποιου άλλου τομεί. Το, αυτό καλά. Είναι, λίγο, είναι λίγο controversial, γιατί έχω ακούσει διάφορε απόψει πάνω σε αυτό. πως άμα κάνει τα βασικά του project management, δεν χρειάζεται να είσαι και industry specific, που σημαίνει ότι ένα project manager μπορεί να, είναι, να κάνει απλά αυτά που ξέρει σε οποιοδήποτε industry. Ναι, ε, ισχύει ναι, ναι. αυτό εσεί εσύ πιστεύει με λογικά ότι δεν. Όχι, δεν, πιστεύω ότι να Και, μάλιστα όταν, είχαμε, όταν, έκανα και τα σεμινάρια, εγώ είχα μεγάλο θέμα στο να υιοθετήσω κάποια πράγματα. Γιατί, α πούμε, ένα έργοταξιάρχης τι είναι, project manager είναι, ενό κατασκευαστικού έργου. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι μηχανικό και να μην ξέρει το έργο. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάρω έναν άνθρωπο ο οποίο κάνει project management σε κάτι το οποίο διαφορετικό και να τον βάλω να κάνει τι, να παρακολουθήσει ένα έργο, α πούμε, δεν ξέρω τι, ναυτιλιακό, ναυπήγηση. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Θέλω να πω ότι ε, ούτε στις υπηρεσίε είναι εύκολο. Δηλαδή, τώρα χρησιμοποιεί το παράδειγμα των εταιριών που είναι project-based, αλλά υπάρχουν και εταιρείε που είναι service-based. Οι εταιρείε service-based, όπω είναι εταιρείε όπω εμά που κάνουμε παραγωγή λογισμικού, δεν μπορεί να μην ξέρει τι είναι. ας πούμε τώρα, παράδειγμα, λέω ε, LLM, δεν μπο δηλαδή AI. Δεν, δεν yeah. μπορεί να μην ξέρει. Πρέπει να ξέρει. Όπω επίση δεν μπορεί να μην ξέρει τι είναι router ή τι είναι DMZ σε ένα δίκτυο. Δεν γίνεται, πρέπει να το ξέρει. Οπότε εγώ νομίζω πω όχι. Γι' αυτό και το έχω βάλει εδώ, πω πρέπει να ξέρει κάποιο. Τώρα, ε, η δουλειά, αν η δουλειά του project manager διαφέρει από δουλειά σε δουλειά και σε αυτό λέω ναι. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να πω ένα παράδειγμα πάλι σε αυτό. Ε, συζητάμε συνέχεια το agile. Το agile λοιπόν είναι ο καινούριο τρόπο. Μέχρι πρώτη στο waterfall, πετάξουμε το waterfall, βάλαμε agile και τελείωσε. Μια χαρά. Οκ. Okay ναι, χρησιμοποιούμε agile με sprints, θα σα τα δείξω, μέσα στη δουλειά μα που κάνουμε την άψη λογισμικού. Δεν μπορεί να υπάρξει όμω agile στι κατασκευέ. Δεν μπορεί να πάω στον τρίτο χωρί να έχω τελειώσει τον πρώτο. Ε, ξέρετε, οι 9 στι 10 περιπτώσει των κατασκευών η καταστροφή συμβαίνει κατά τη διάρκεια της, του χτισήματο. Δεν συμβαίνει μετέπειτα. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι waterfall. Πρέπει να τελειώσει αυτή η μελέτη για να πάω σε εκείνη τη μελέτη κάνω αυτή την κατασκευή. Οπότε γι' αυτό λέω από δουλειά σε δουλειά και αυτό διαφέρει και δεν πρέπει να λέμε όχι. Ε, το άλλο κομμάτι λέω το εξή, ότι το construction ας πούμε, και το project management δεν είναι το ίδιο. Αυτό έχει γίνει πάλι μεγάλη συζήτηση και μέσα στη δουλειά έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, διότι πράγματα τα οποία είναι service based μπορεί να είναι, είναι projects. Πράγματα που είναι construction based μπορεί να μην είναι projects, να είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Οπότε και εκεί πέρα χρειάζονται άλλα πράγματα και άλλου είδου γνώσει για να τα να τα παρακολουθήσει σωστά. Άρα από την δεύτερη ενότητα τα, κάποια σημεία τα οποία έχω σημειώσει ε, ότι πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις αρκετά καλά το αντικείμενο της δουλειάς ε, έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πελάτη αλλά νομίζω και το σεβασμό της εσωτερική ομάδος γιατί άμα δεν ξέρεις ορολογίες και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορείς να αξιολογήσεις γκρόσο μόντο ε, αν οι factional leaders δίνουν τα στοιχεία ή τα skills είναι κοντά τότε υπάρχει θέμα και επίση είναι πολύ σημαντικό όταν μιλά να μιλά με συγκεκριμένη ορολογία και με γνώση, έτσι ώστε να μπορέσει να κινητοποιήσει του ε, διάφορου ε, συμμετέχοντε στο έργο, για να μην μιλά δηλαδή, με αοριστείε. Δηλαδή, ας πούμε, ένα ε, παράδειγμα τώρα τη λέξη του lean construction, μου έρχεται του agile construction, ή κάποια πράγματα τέτοια, δεν είναι πάντα εύπεπτα στον χώρο των κατασκευών. Πρέπει να τα φέρει σε ένα πλαίσιο. Ε, Όπω είπα και προηγουμένω, οι, οι, οι κατασκευέ είναι από τι πιο δύσκολε και δύσκολα είδη project management. Όσοι έχουν δουλέψει, και οι πιο πολλοί από αυτού νομίζω είναι, είστε και από το χώρο αυτό, ξέρετε τι λέω: και ότι ουσιαστικά, όταν μιλάμε για επικοινωνία, στην επικοινωνία μιλάμε ουσιαστικά για μια διαδικασία διαβούλευση και μετά διαπραγμάτευση και μετά συζήτηση και μετά μια διπλωματική σχέση με του εσωτερικού χρήστε και με του εξωτερικού. Δηλαδή, είναι μια διελκυστίδα στην οποία, επίμονή μου, βάσεω οι εσωτερικοί χρήστε παραπονιούνται όσον αφορά τον όγκο εργασία, τα deadline, τι προθεσμίε, τι διαθεσιμότητε των πόρων του κλπ, κλπ, κλπ. Και ο πελάτη συνέχεια διαμαρτύρεται για τα παραδοτέα. Άρα αυτή η σχέση των δύο καταστάσεων, του communication, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τεκμέρεται όχι μόνο σε διαδικασία επικοινωνία, αλλά με και τα αντίστοιχα έγγραφα. Γι' αυτό το πρόγραμμα ποιότητα ενό έργου, το οποίο είναι μέρο ενό γενικότερου ΆΙΖΟΥ και το οποίο εξειδικεύεται, το, το, το ISO, το, το project plan, εξειδικεύεται στι ανάγκε συγκεκριμένου έργου, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργεί τεκμήρια που σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση υπάρχει, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Οι εργολάβοι, όπω ξέρετε, όταν υπογράφουν ένα έργο, δεν κλείνουν μια δουλειά, ανοίγουν μια δουλειά. Οπότε η διαδικασία του claims, των διαφοροποιήσεων, των νέων τεχνολογίων κλπ. είναι μέσα στη δουλειά μα. Οπότε αυτό είναι, είναι πολύ ζωτικό παράγοντο. Τώρα, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί όλοι να γίνουν project managers επίση. Κάτι το οποίο και αυτό αντιβαίνει στι κρίτε αρχέ. Θεωρώ ότι κυρίω τα θετικά επαγγέλματα ε, μπορούν να γίνουν project managers. Άνθρωποι ας πούμε, που ε, ξέρουν βασικέ αρχέ. Όπω θεωρώ, όπω θα σα δείξω και πιο πέρα, ότι η αντιστήχηση των πόρων στην κατασκευή του χρονικού του οικονομικού και οικονομικού προγραμματισμού και κάποιων άλλων στοιχείο, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει να δώσει το, να, 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 καταλάβει καλά όλο το αντικείμενο τη υλοποίηση. Ε, και αυτό είναι από το τελευταίο ερώτημα που έχω βάλει, που είπα και προηγουμένω, ότι δεν νομίζω ότι το Agile μπορεί να πέσει στην κατασκευή, αν και επικρατεί η λογική ότι το one size fits all. Τώρα πάμε στο κομμάτι του, του, χρονικού προγραμματισμού. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση, η οποία περιλαμβάνει και το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό που πουλάμε εμεί των κατασκευών, αν όντω στην κατασκευή του έργου, η κοστολόγηση του έργου πρέπει να γίνεται σε επίπεδο scheduling ή πρέπει να γίνεται σε επίπεδο BOQ. Τώρα, αν μιλάω πολύ συγκεκριμένα, θα σα εξηγήσω λίγο λίγο πιο κάτω, θα καταλάβετε πιο αναλυτικά τι εννοώ. Αλλά θέλω να πω το εξή, ότι ε, η κατασκευή ενό έργου περιλαμβάνει προδιαγραφέ, που οι προδιαγραφέ εμπεριέχουν ποσότητε και η κοστολόγηση ενό έργου πρέπει να σχετίζεται με τι ποσότητε και τη σχέση των πόρων πάνω σε αυτέ. Διότι το scheduling όπω και σε όλα τα υπόλοιπα έργα, είναι πιο πολύ wishful thinking, να είχαμε να λέγαμε. Γιατί το λέω αυτό, διότι αν πάρετε το scheduling, ε, να πω εδώ πέρα πάλι μια μικρή παρένθεση, ότι τα project service based εταιρείε χρησιμοποιούν Microsoft Project, οι κατασκευέ κατά το 99,9% τη αγορά παγκοσμίω χρησιμοποιούν Oracle Primavera. Το Oracle Primavera με το Microsoft Project, δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά το, το μηχανισμό από πίσω σε πάρα πολλά θέματα. Πολύ, πολύ, λίγο αξιοποιούνται, έτσι, αλλά στο επί της αρχής έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Όλα και τα δύο συστήματα του χρονικού προγραμματισμού όμως έχουν κάποιες παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι πια. Να πάω να δημιουργήσω κάποιες φάσεις. Αυτές τις φάσεις λοιπόν τις λέω χάμοξ. Χάμοξ είναι η... Πώ το λέμε αυτό, εκεί που κρέμεται και που, που ε, ράντζο, νομίζω κάτι τέτοιο. Είναι μια φάση τέλο πάντων που είναι ε, ε σφαιρική. Καλύπτει σαν ομπρέλα, από κάτω κάτω από τη χάμοκ λοιπόν φάση υπάρχουν activities. Τα activities δραστηριότητε ορίζονται από τον planner και είναι είτε effort driven είτε time constrained. Δηλαδή, ή πα και λε ότι έχω μια δραστηριότητα η οποία, λέω ένα παράδειγμα, πρέπει να τελειώσει την τάδε του μηνό, άρα time constrained, ή λέω, έχω μια δραστηριότητα που άμα έχω 10 εργάτε, θα το λέω απλά, θα τελειώσει σε 20 μέρε, άμα έχω 20 εργάτε, θα τελειώσει το μισό ακριβώ. Αυτέ λοιπόν η διαδικασία των δραστηριοτήτων πηγαίνονται και τι ορίζω στα activities. Activities λέγονται και WBS, Work Breakdown Structure Activities. Και είναι μια σειρά λογική. Βάζουμε τα durations, έτσι πρέπει να βάλουμε πάρω... Βάζουμε τα relations, γιατί μπορεί δύο δραστηριότητε να ξεκινάνε μαζί, να έχουν ένα lag στη φάση, η μία τελειώνει και η μία ξεκινάει η άλλη κλπ. Βάζουμε τι προθεσμίε, αν υπάρχουν κάποια milestones και ουσιαστικά βάζουμε και του πόρου. Εδώ λοιπόν 9 σε 10 περιπτώσει, που αφορούν έργα υπηρεσιών, επαναλαμβάνω, όχι κατασκευής, υπηρεσιών, κάνουν και τη συσχέτιση των πόρων. Άμεσον και έμεσον. Ποιοι είναι οι πόροι. Οι πόροι είναι τα μηχανήματα, είναι τα υλικά, είναι τα, τα, τα οι, οι εργαζόμενοι και είναι οι υπεργολάβοι κλπ. Τα έμεσα κόστη είναι οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό που λέει και η λέξη με κόστο. Δηλαδή κόστη τα οποία δεν είναι άμεσα σχετιζόμενα με συγκεκριμένε προδιαγραφέ και είναι γενικά κόστη. Αυτό λοιπόν το αντικείμενο είναι τη εισαγωγή των στοιχείων και των παραδοχών. Στη διαδικασία της, ε, του process, δηλαδή του πώ εξελίσσονται, πρέπει να, τα βάλω, να βάλω τους πόρους πάνω τα, σε κάθε WBS, τα direct and direct costs, να κάνω resolve το critical path, δηλαδή να δω ποια είναι η κρίσιμη διαδρομή, έτσι ώστε να μαζέψω free flow, total flow και όλα αυτά που μαθαίνουμε και στο, και στο project management και να δω ποιε είναι αυτές Α το πούμε έτσι, οι ανοχέ, οι χρονικέ που έχει κάθε δραστηριότητα και πώ μπορώ να τι βελτιστοποιήσω, να βάλω το baseline. Και όταν πάω στον χώρο τη κατασκευή, τη υλοποίηση τέλο πάντων ή του έργου, να παρακολουθήσω την ποσόστοση στην πρόοδο, σύμφωνα με την ανάλυση των πόρων, να δω κοστολογικά που βρίσκομαι. Δηλαδή, έχω φτάσει στο 30% του έργου. Έχω όμω καταναλώσει το 30% των προβλεπωμένων πόρων. Αυτά είναι τα γνωστά KPIs που βγαίνουν κλπ. Υπάρχουν διαφορετικά versions. Όπω καταλαβαίνετε, συνέχεια, όπω σα είπα και προηγουμένω, έχει μια λογική wishful thinking το scheduling. Οπότε, έχουμε version 1, version 2, version και είναι και το μόνο χαρτί που μπορούμε να δείξουμε στον πελάτη πιο πολλέ φορέ μέσα από τη διαδικασία του progress report που να ρίξει λίγο στάχτη στα μάτια, δηλαδή μπερδεύει λίγο τι καταστάσει, γιατί ερμηνεύεται και με διαφορετικού τρόπου. Να κάνουμε update το, το baseline και να βάλουμε τα γνωστά KPIs που γνωρίζετε, τα planter, new value κλπ. Αξιολογητήρια. Άρα. ευχαριστώ που σε. Α, συγγνώμη, ένα σχόλιο έχουμε από τον, τον, Νίκο τον Βαλατσό. Λέει, Χρήστο, στον τομέα των κατασκευών τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τέτοια οικονομική αστάθεια που το business plan είναι εντελώς εκτός νέας ε, πραγματικότητας κατά την πορεία του έργου. Οπότε θεωρώ ότι η Waterfall προσέγγιση δεν είναι μονόδρομος με το βάρος να πέφτει στο change management. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα, πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. ναι, αλλά δεν νομίζω... λοιπόν, να πω κάτι. Ε, επειδή στην Ελλάδα δουλεύω με τι μεγαλύτερε τεχνικέ εταιρείε. τι ξέρετε, όλε δεν πρόκειται να τι αναφέρω. Στο εξωτερικό με πάρα πολύ μεγάλε κατασκευαστικέ εταιρείε να σα πω το εξή: Το πρόβλημα στο construction management, ω ενότητα του project management, ξεκινάει από την κοστολόγηση. Δηλαδή, στη διαδικασία τη προκοστολόγηση, η προκοστολόγηση, όπω σα δείχνω τώρα, σε ένα έργο υπηρεσιών, γίνεται επί του χρονοδιαγράμματο. Όπω θα σα δείξω. Το σύστημα που αγοράζουν από εμά και διαφοροποιούμε τον ανταγωνισμό, επιτρέπει σωστή κοστολόγηση, γιατί η κοστολόγηση δεν γίνεται επί του χρονοδιαγραμμάτου. Γίνεται επί των BOQs, επί των προδιαγραφών του έργου, επί των ποσοτήτων. Οπότε, τι συμβαίνει, Κατά τη διάρκεια τη ανάλωση των πόρων στην κατασκευή, αναλώνω πόρου επί πραγματικών στοιχείων και των πόρων και τη ποσότητα και τα. Ουσιαστικά αντιπαραβάλλω στο χρονικό αποτέλεσμα. Δεν κάνω το χρονικό αποτέλεσμα μέλο τη διαδικασία κοστολόγηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και δεν αφορά μόνο τον εργολάβο, αφορά και τον πελάτη. Το δεύτερο που είναι σημαντικό έχει να κάνει με το κομμάτι των ματήρων και του inflation. Δηλαδή, όταν έχει ένα πληθωρισμό και τρέχει εδώ σε κάποιε περιοχέ με δύο ψηφία, εδώ με κάποια 5-6-7% και έχει ένα χρόνο δύο ετών και τριών ετών μέχρι να εξελιχθεί το έργο και δεν έχει σωστό procurement σύστημα, ε, οπωσδήποτε έχει μπει μέσα από τα αποδυτήρια, πριν ακόμα μπει στο γήπεδο. Άρα, θα μηχανευτεί οποιοδήποτε τρόπο για να μπορέσει να καλύψει αυτή τη πολύ, πολύ μεγάλη απώλεια. Εδώ, όπω ξέρει και ο Νίκο καλύτερα, τα έργα δουλεύουν παγκοσμίω με single digit κάτω από το 4% κέρδο. Μικτό. Οπότε καταλαβαίνετε, συζητάμε για ένα πράγμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη κριτική Όσον αφορά όμω το κομμάτι του agility, εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά και το καταθέτω, δεν έχω βρει εφαρμογή στι κατασκευέ. Με την έννοια που το περιγράφει το. και θα το δούμε και τώρα. Δηλαδή, εσωτερικά εμεί στην ανάπτυξη του λογισμικού, agile η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Η waterfall σε κάποια σημεία το 90% είναι agile με sprints κλπ. Και και θα σα δείξω τώρα. Το πρόβλημα που υπάρχει στι κατασκευέ αυτό είναι αναφάρμοστο. Γι' αυτό θεωρώ, το έχω πει κιόλα σε πάρα πολλέ παρουσιάσει που έχω κάνει για το project management και στο εξωτερικό, στην Aramco, σε πάρα πολύ μεγάλε εταιρείε, ότι η διαδικασία του construction management πρέπει να βγει μια ξεχωριστή πιστοποίηση για το αντικείμενο αυτό. Υπάρχει λάθο τοποθέτηση. Αυτή είναι η απόψη μου, η ταπεινή. Τώρα, ε, πάλι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ε, είναι πολύ σημαντικό, όπω είπε και προηγουμένω, να υπάρχει συνεχή σύγκριση τη απολογιστική με την προπολογιστική διαδικασία. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται μια δραστηριότητα έξω, πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιπαραβάλλεται με ένα, με ένα ορίζοντα αναφορά, μια γραμμή αναφορά, το baseline. Πρέπει αυτό να υπάρχει και πρέπει το baseline να είναι επικαιροποιημένο. Γιατί η κατασκευή είναι χαοτική και είναι δυναμική. Δηλαδή, ενώ οι προδιαγραφέ λένε Α, όταν βγαίνει στην κατασκευή βρίσκει Α τόνο ή μερικέ φορέ Β. Άρα θα πρέπει να κάνεις το β baseline και όχι το α, γιατί μετά θα έχεις πρόβλημα αποτελεσμάτων και συγκρίσεων. Άρα αυτό είναι το, το μεγάλο κομμάτι. Ε, μεγάλη ερώτηση είναι πάρα πολλές φορές πώς κάποιοι Πλάνε και λοιπά, πάνε και λένε ότι μια δραστηριότητα θα διαρκέσει δύο μήνε, ένα μήνα, έξι μήνε. ή πώ ξέρουν αν με αυτή την παραγωγικότητα που έχουν και τη διαθεσιμότητα των πόρων μπορούν να εκτελέσουν αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο εντό του χρονικού περιοθερίου που του έχουν δώσει. Δηλαδή, εγώ βάζω τι αμφιβολίε στο γεγονό ότι τη διαθεσιμότητα των πόρων είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη, ειδικά τώρα. Δεν μπορεί να βρει κανένα εργάτε. Αλλά δεν είναι δεδομένη, αλλά το δεύτερο. το χρήματα. Η cash, μην το ξεχνάμε. Το, 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 το πολύ σημαντικό σημείο είναι και οι πόροι, τα χρήματα. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώ είναι αυτή η διάρκεια. Άρα δεν υπάρχουν κοστολογικέ συνταγέ, οι οποίε μπορεί να μα δώσουν, να το πούμε έτσι, κάποια δεδομένα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε στοιχεία. Ε, το, το, η διαθεσιμότητα με το κομμάτι του resource leveling όπω γίνεται τώρα, δηλαδή όταν απλώνουμε του πόρου και πηγαίνουμε και του αναλογίζουμε πάνω στι διαφορετικέ δραστηριότητε τι οποίε έχουμε, εκεί υπάρχει πάλι θέμα γιατί δεν λαμβάνονται άλλα στοιχεία υπόψη. Π.χ. Στα, στην κατασκευή, πλάμε τώρα για την κατασκευή θα μιλήσουμε, ε, κατασκευαστικά μηχανήματα δεν βρίσκονται τη μία μέρα στην άλλη στο ίδιο σημείο αλλά δεν έχει ληφθεί ο, χώρος, ο χρόνος του mobilization, πόσο καιρό θέλουν να, να, να είναι και σε τι ετοιμότητα είναι. Ή το καπάσι του μηχανήματος ή οι διαφορετικά, τα διαφορετικά εργαλεία του μηχανήματος, μια τσάπα, ένα σφυρί κλπ. Και ότι ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα και τα χαρτιά τη επικοινωνία είναι πάντα μέρο ενό monthly progress report. Εμεί, δηλαδή, σαν εταιρεία υπηρεσιών που παρακολουθούμε τον χώρο τη υλοποίηση των έργων, κάθε μήνα υποβάλλουμε ένα progress report στον πελάτη, το οποίο το συζητάμε κιόλα, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε κάποια πράγματα. Εντάξει. Αυτό είναι τώρα το, το αυτό το, το κομμάτι τη ατζέντα. Το επόμενο πάμε τώρα είναι το. Το implementation. Ένα, έχουμε εδώ ένα ακόμα σχόλιο από τον Σπύρο τον Τρίκη. Ε, λέει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και έχουν προταθεί λύσει για την παρακολούθηση των έργων σε βούκα, βούσα, συνθήκε, αν το προφέρω σωστά. Είναι άλλο πράγμα το αντίληψη και άλλο το agility και άλλο πράγμα το dynamic management. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά. Ε, να σας, να, ναι, ναι, βεβαίω. Ε, να να σα δείξω τι έχω φτιάξει, τι έχουμε φτιάξει εμεί εσωτερικά από πλευρά iteration. Δηλαδή, εμεί ξεκινάμε με το κομμάτι του gap analysis. Δηλαδή, όταν καθόμαστε με τον πελάτη κάτω και μετά το Project Scope και το Kick off Meeting, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι γίνεται μια πολύ μεγάλη διαδικασία ε, onboarding. στον οποίο το σύστημά μας επιδεικνύεται αναλυτικά σε κάθε ενότητα του πελάτη. Μια ενότητα μπορεί να αφορά το γραφείο, μια άλλη τα εργοτάξια. Και σε κάθε ενότητα, σε κάθε τμήμα προμηθείων, προπολογισμού, προ, προ, προ κοστολόγησης κλπ. κλπ, κλπ. Οθήκε κλπ. Οπότε, τι γίνεται, Μαζεύουμε, συλλέγουμε τη διαφοροποίηση των προδιαγραφών από αυτό που βλέπουν. Του λέμε Να πώ λειτουργεί το σύστημα. Ωραία. Πείτε μα τι διαφορετικό θα θέλετε. Αυτή η διαδικασία λοιπόν μα βάζει μια διαδικασία γκάπ ανάλυση. Γκάπ ανάλυση ουσιαστικά υλοποιούμε μετά τον γκάπ ανάλυση μια διαδικασία ε, με τη γνωστή λογική του Μόσκο. Δηλαδή λέμε ποια από αυτά τα configuration changes θα τα βάλουμε στο must, στο should, στο cool και στο gold. Άρα υπάρχει μια αξιολόγηση. Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία του, 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 του t αν λέμε Αν η πρώτη διαδικασία είναι δύο ημέρε για την υλοποίηση, τη μα βάζει ο Factional Leader, η άλλη θα είναι τέσσερα κλπ. Και έτσι, ουσιαστικά, έχουμε πάρα πολλά sprints, τα οποία δίνουμε συνέχεια στον πελάτη παραδόσει του έργου. Δηλαδή, το agility εντό τη δουλειά τη δικιάς μα, την υλοποίηση τη υπηρεσία που λέγεται σύστημα πληροφορική, γίνεται πλήρω με αυτή τη λογική του, του project management. Ακολουθούμε δηλαδή, όλη την πεπατημένη. Έχουμε ε, καθημερινέ μικρέ συναντήσει εγώ πιο πολλέ φορέ κάνω online γιατί δεν είμαι πάντα εκεί κάποια την ομάδα. Και πάντα κάνουμε ένα recap κάθε νομίζω πέμπτη. Κάθε πέμπτη απόγευμα κάνουμε ένα recap. Εντάξει. αυτά όσον αφορά τον τρόπο που αναπτύσσουμε τι εφαρμογέ. Εδώ να πούμε το εξή τώρα, ότι τα συστήματα τη ΔΑΝΑΟΣ και τα δύο συστήματα, και το ΔΑΝΑΟΣ Group Enterprise που είναι για την αυτιλία και το Project που είναι για τι κατασκευέ, είναι συστήματα τα οποία είναι modifiable commercial software self. Δηλαδή, είναι, platform, είναι, συστήματα τα οποία τα πλάθη πάνω στι ανάγκε του πελάτη. Δηλαδή έχουν το business logic το industry, αλλά γίνονται πολύ εύκολα configure και customized γύρω από αυτό. Ενώ υπάρχουν και τα πιο rigid καταστάσει, πιο, πιο α, στιχ, εμπορικά πακέτα, τα οποία είναι τα commercial of the self. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Commercial of the self software, λέμε με παράδειγμα του χάρη το database, λέμε το operating system. Modifiable είναι συστήματα τα οποία μπορούμε και τα παραμετροποιούμε. Άρα το δικό μα είναι από τα παραμετροποιήσιμα. Ε, έχουμε πάρα πολύ γρήγορου χρόνου ε, για το κομμάτι των μεταβολών των οποίων γίνεται. Ε, αλλά δηλαδή κάνουμε και παραμετροποίησει και αλλαγέ στο configuration στις λειτουργίες των προγραμμάτων. Και φυσικά, όπου χρειάζεται, κάνουμε integration με τα συστήματα και κατακόρων κόρον μετάπτωση δεδομένων. Επειδή μα ενδιαφέρει το business continuity γενικότερα, ένα από τα πράγματα μεγάλα ενότητε του GAP ανάλυση που έχουμε είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με το με το business continuity και με τη λογική του data migration και data cleansing, έτσι, για να πέσουν μέσα στη στήματά μας. Οι δικατασκευαστικές εταιρείε επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολλά Excel, έχουν αλλού διαφορετικούς κωδικούς για υλικά, αλλού για προμηθευτές, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια, και πέρα μια χαοτική διαδικασία, τα βάζουμε σε μια τάξη αυτά. Εντάξει. Τώρα, ε, ε, για το sales continuity εδώ, ήθελα να πω το εξή αυτό που λέει το 3, έχει να κάνει το γεγονός ότι ο, ο ρόλο του, 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 του δικού μα project manager σε πάρα πολλά έργα, των project managers δικό μα, δεν είναι μόνο η παρακολούθηση του έργου, αλλά είναι να βοηθήσει και τον πελάτη να ξεπεράσει κάποια εσωτερικά θέματα που υπάρχουν και να μπορέσει να ισορροπήσει κάποιε καταστάσει εσωτερικέ. Να σα πω ότι σε μια πορεία 7 ή 17 μηνών, για την υλοποίηση ενό πληροφορική, από την εμπειρία μα, θα απολυθούν από 3 έω 10 άνθρωποι. Και μιλάω για υψηλά ιστάμενου. Ε, γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο ανθίσανται τι αλλαγέ, για τον οποιοδήποτε λόγο έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση των εσόδων ή των, των χρημάτων από όσο ήταν πριν, με αυτό που βλέπει τώρα μετά, δηλαδή, δημιουργείται μια σχέση διαφάνεια που προηγουμένω γύρει κάποιο προβληματισμό και για πολλά άλλα θέματα. Άρα έχουμε, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά που περιλαμβάνει στο να μετεκπαιδεύσουμε ξανά του άλλου ανθρώπου που θα έρθουν για να μπορέσουν να ξαναμπούν στο ίδιο κλπ. Και υπάρχουν και εγωισμοί, ό,τι το ξέρω έτσι, το ξέρει έτσι και αυτό. Το κομμάτι το 4 είναι αυτό που λέω ότι waterfall είναι το εργαλείο που πάει στον πελάτη. Δηλαδή το project management σύστημα που του πουλάμε είναι για να παρακολουθήσει τα έργα του κατά 99% σε waterfall διαδικασίε εντό των κατασκευών. Ενώ εμεί υλοποιούμε το σύστημα μέσα από διαδικασία agile. Το οποίο είναι και ένα πρεντήκαμε, δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα μεταξύ δύο καταστάσεων. Όπου η μία επιχειρησιακή λογική, κατά κάποιο τρόπο, στι κατασκευέ τουλάχιστον όπω σα δείξω τώρα, αντιβαίνει την άλλη. Ε, αυτό τώρα ήταν για αυτή την ενότητα. Σε αυτήν την ενότητα έχετε κάποιε ερωτήσει, κάτι να πούμε, Δεν βλέπω κάποια. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ρωτήσω η χρονική επιτυχία τη ΔΕΝΑΟΣ όσον αφορά την υλοποίηση των έργων ποσοστιαία τώρα, έτσι ποια είναι, τελειώνουν τα έργα στην ώρα του, ε, σίγουρα θα έχουν κάποιο delay και ποιοι είναι οι λόγοι οποία, οι οποίου θα μπορέσουν να δίνουν αυτά τα delays. Ε, 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 να, τώρα πάμε σε μια δικασία. Εμεί δίνουμε χρόνου οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί. Δηλαδή με την έννοια ότι επειδή κάνουμε το ίδιο πράγμα συνέχεια σε πάρα πολλού πελάτε από τον ίδιο αντικείμενο και ξέρουμε τι θα δούμε μπροστά μα, οι χρόνοι που δίνουμε είναι συνήθω ρεαλιστικοί. Δηλαδή, λέω συνήθω γιατί υπάρχουν και κάποια πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θέλει κάποιο δεν έχει καλά το λογιστήριο πρώτη πρώτη να βγει εκτό. Οπότε εσύ ξεκινά Ιούνιο και του λε σε έξι μήνε θα βγάλω το λογιστήριο. Γιατί άμα δεν το πει, θα πάρει το έργο. Ε, και θα προσπαθήσει να βγάλει μόνο το λογιστήριο. Έτσι, γιατί τα υπόλοιπα αποκλείται να, να, να τελειώσει σε έξι μήνε. Ε, κατά μία έννοια. Αλλά το 50-60% των έργων που υλοποιούμε θεωρώ ότι πέφτουν εντό του χρονοδιαγράμματο. Ένα 30%-40% βγαίνει εκτό από τα οποία ένα 20% βγαίνει πολύ εκτό. Δηλαδή, ενώ έχουμε πει 17 μήνε, μπορεί να κάνει 34 επί 2. Αυτό συζητάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά ποσοστά. Λοιπόν, έχουμε εδώ από τη Μαρία την μαζί. Η hybrid προσέγγιση κερδίζει έδαφο σε αυτέ τι περιπτώσει, θεωρώ, όπου χρησιμοποιεί την waterfall μεθοδολογία για να προσεγγίσει το project με λεπτομερή συλλογή στοιχείων και WBS, ενώ κομμάτια τη ε, επιλεκτικά χρησιμοποιεί agile μεθοδολογίε για μικρό feedback loop και change management. Βέβαια, ακριβώ έτσι είναι. Αυτό ακριβώ γίνεται. Δηλαδή, ε, στη waterfall διαδικασία οι φάσει ακολουθούν μια waterfall διαδικασία. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ας πούμε, του, του customization, integration, χωρί να έχει τελειώσει τον gap analysis. Άρα, το hammock που λέγεται ε, ας πούμε, implementation design και περιλαμβάνει τον gap analysis και προηγείται του χρονικά ενώ του κομμάτι του development γίνεται με αυτή τη διαδικασία. δηλαδή υπάρχει waterfall. Αλλά εσωτερικά, όπω πολύ σωστά είπε, η διαδικασία είναι απολύτω πριν. Και αυτή γίνεται. Και δεν είμαστε μόνοι. Όλοι 99% των εταιριών πληροφορική αυτό ακολουθούν. Είναι πεπατημένοι. Ε, τώρα, να πούμε λίγο το project management και το account management, γιατί το πιστεύω πολύ αυτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πάντα στην αγορά τη δικιά μα είναι τι υποσχέθηκε ο πολιτή. Δηλαδή, γυρίζουν όλοι και λένε πήγε ο Εμμανουιλίδη και υποσχέθηκε την Άρτα και τα Γιάνινα για να πάρουμε τη δουλειά. Ε, η πραγματικότητα είναι πια ότι ο project manager και ο account manager πρέπει να καταλαβαίνουν ότι η διαδικασία τη πώληση περιλαμβάνει και μια διαδικασία στην οποία κάποια κάποια από τα στοιχεία που πουλάμε τα κάνουμε beautify, τα οροποιούμε. Οροποιούμε και λίγο τι καταστάσει. Οπότε η δουλειά του project θα ήθελα και έτσι γίνεται και σε εμά να έχει κάποια στοιχεία sales. Δηλαδή να καταλαβαίνει αυτέ τι ιδιαιτερότητε. Γιατί για μένα project success και selling success είναι απόλυτα συναρτώμενα δεν είναι ξεχωριστά. Δηλαδή, ο, ο πολιτή με τον ε, διαχειριστή του έργου, ο διευθύντη πολίσεων με τον διευθύντη ε, παρακολούθηση των έργων, πρέπει να έχουν πλήρη αντίληψη και να καταλαβαίνουν στον τον άλλον. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και τα δύο καταλήγουν στο business access. Επίση, όταν αφορά το κομμάτι το τι παραδίδουμε, υπάρχει η κλασική παροιμία, η κλασική ρίση που λέει under promise over deliver. Δηλαδή, μην υπόσχεσαι πάρα πολλά. Αλλά φρόντισε να δίνει παραπάνω αυτά που θέλει ο πελάτη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και έχει βγει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται over promise και over deliver. Δηλαδή πρέπει να είμαστε μπροστά από τον ανταγωνισμό, πρέπει να δίνουμε στοιχεία που υπάρχουν στην αγορά και τα θέλουν οι πελάτες μας και πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να μπορούμε να τα υλοποιούμε και να τα ενσωματώνουμε Εντό του λειτουργικού των εφαρμογών μα. Μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Άρα, από όλο τον ανταγωνισμό, εμεί τι κάνουμε, θα μεταξύ άλλων στοιχείων στο γεγονό ότι επειδή δεν έχουμε συνεργάτε, αλλά είμαστε στην οργανική διαδικασία τη πόλη και τη υλοποίηση, άρα δεν έχουμε δίκτυο συνεργατών όπω έχει η SAP ή η Oracle. What you see is what you get, που λέω στου πελάτε. Αυτό που βλέπει, αυτό είναι η διαδικασία τη ενσωμάτωση και τη απομοίωση των λειτουργιωτήτων αυτών γίνεται άμεσα και ουσιαστικά βελ, 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 αλλάζει συνέχεια, βελτιωποιεί συνέχεια τα προγράμματά μα. Άρα κάποια στοιχεία θα λέγαμε ότι είναι σημαντικά εδώ πέρα. Ε, είναι ότι ουσιαστικά η δουλειά του project management είναι να μπορέσει να, να συναντήσει το πελάτη και να, και να μπορέσει να του δώσει τα στοιχεία που θέλει για να καταλάβει ότι έχει μια, κάνει μια πραγματικά επιτυχημένη επιλογή. Όχι μόνο η κατάσταση, επιλογή δηλαδή να έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία του προϊόντος. Άρα η, ο project manager πρέπει να εμφυσίσει μαζί με τον πολιτή την λογική του trust απέναντι στο πελάτη, τη εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό η εμπιστοσύνη και αυτά παίζουν πολλά στοιχεία μέρο. Ε, πρέπει επίση να, 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 να μπορέσει να φέρνει πράγματα προ τα μέσα, δηλαδή νέα στοιχεία, τα οποία θα δημιουργήσουν βελτίωση του προγράμματο. Γιατί ο project manager τι είναι, είναι ο άνθρωπο ο οποίο μιλάει με του top stakeholders στην οποιαδήποτε διαδικασία. αλλά έχει μια καθημερινή διαδικασία στην οποία πρέπει να αξιολογεί ότι κάνει και μια διαδικασία product evolution, τα οποία πρέπει να τα φέρνει μέσα και να φροντίζει με του υπόλοιπου ε, συνεργάτε να τα ενσωματώνουν μέσα στα, στο πρόγραμμα. Ε, και τέλο θα έλεγα ότι. Ε, τουλάχιστον δικιά μου πλευρά, ότι η δουλειά του project management είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πιο πολύ συλλογική της γενικής διεύθυνσης και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχει, πώς να το πω, αποφασιστικότητα στο ρόλο του και έχει, παίρνει αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε εισαγωγικά θα πω, καπελώνουμε μερικές φορές του functional σε πάρα πολλά θέματα, ε, γιατί νομίζω ότι παίζουν κατενάτσιο χωρίς να χρειάζεται να παίζουν κατενάτσιο. Οπότε έχω δώσει εγώ ένα ρόλο εσωτερικά στο δικό μα στο δικό μα τμήμα και στον προϊστάμενο του τμήματο, να ουσιαστικά να έχουν αυτή την ηγετική διαδικασία και να παίρνουν αποφάσει για του χρόνου κλπ. Ε, η δουλειά του project manager είναι μεταξύ άλλων να ξέρει και τα συστήματα. Θα πω κάτι το οποίο το έχω συναντήσει πάρα πολλέ φορέ. Δεν είναι δυνατόν το 2024, το 2024 ένα project manager να μην ξέρει τι είναι Word. Και όταν λέω να μην, ξέρει, να μην ξέρει, να μην ξέρει να γράψει, να μην ξέρει να κάνει κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή να μην ξέρει Excel, να μην ξέρει να κάνει μια παρουσίαση PowerPoint ή να κάνει ένα χρονοδιάγραμμα στο Microsoft Project. Μα άμα δεν ξέρει ο Project Manager να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και εννοώ σε επίπεδο όχι CDL, πολύ παραπάνω, δεν μπορεί να είναι σε θέση να έχει τα αντίστοιχα παραδοτέα σωστά. Και δυστυχώ υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είτε έχουν παροχηθεί τώρα είναι η τεχνολογία του AI, α πούμε, που ξέρουμε όλοι. Τα δικά μα συστήματα έχουν AI, πάρα πολλά συστήματα στον τον κόσμο έχουν AI, και κάθε μήνα, κάθε τόσο τα επικαιροποιούμε συνέχεια. Άρα είναι ο project manager στη δική μα δουλειά πρέπει να παρακολουθεί και πάρα πολύ καλά την τεχνολογία. Και θεωρώ ότι όλοι οι project managers πρέπει να ξέρουν τα βασικά back office συστήματα για τη δουλειά του πάρα, πάρα πολύ καλά. Μεταξύ αυτό και, ε, και Θα ήθελα ένα, ένα σχόλιο να κάνω από πορεία που το. Τώρα, όπω αναφέρουμε με την άνοδο του AI και τα LLM, τα large language models mm. κτλ. Mm. Πιστεύει ότι ίσω να μην χρειαστεί πλέον ο project manager αλλά και ο εργαζόμενο στο μέλλον να χρησιμοποιεί αυτά, αλλά μόνο μέσω τη γλώσσα, του κειμένου δηλαδή, των prompts, ε, να γίνεται η δουλειά χωρί να χρησιμοποιεί Excel, ίσω και PowerPoint. Κοιτά, ναι, το prompt engineering είναι μια, μια πολύ δύσκολη περίπτωση, διότι δε, για, να γίνουν, για να δοθούν ευφυεί απαντήσει, πρέπει να υπάρχουν ευφυεί ερωτήσει. Και θεωρώ ότι οι ευφυεί ερωτήσει είναι τόσο δύσκολε που είναι σαν να ξέρει την ευφυή απάντηση που θα προκύψει. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε καιρό ακόμα στο να διανύσουμε έτσι ώστε να υπάρχει, ε, ας το πούμε έτσι, μια διαδικασία αντικατάστασης παραδοσιακών λογικών που χρησιμοποιούμε μέσω AI. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο χρόνος, αλλά υπάρχει. Επίσης τα AI συστήματα από μέσα του το, 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 το LLM, το Machine Learning είναι λίγο biased. Δηλαδή διαβάζουν, παρακολουθούν ένα ολόκληρο Ούτε κόσμο. Υπάρχουν τα εκπαιδεύσει όμως με δεδομένα ναι. της εταιρεία, λέω ναι. εγώ. Ναι. Μερικέ φορέ ξέρει το πρόβλημα στην εκπαίδευση αυτών ότι δεν είναι πολύ μεγάλα. Γι' αυτό και εμεί που είμαστε από τι εταιρείε που είναι 40 χρόνια και έχουμε πολύ μεγάλη βάση δεδομένων σε επίπεδο πενταμπάιτς, α το πούμε έτσι, terabytes, όχι πενταμπάιτς, terabytes, παρόλα αυτά δεν είναι αρκετά αυτά τα πράγματα για να εκπαιδεύσουν τα ελληνικά Γι' αυτό και πάμε σε γενικέ πλατφόρμες για να τι φέρουμε μέσα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία κάνουμε. Πάντω αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με το project management και όχι μόνο και με τι πωλήσει κλπ. Δεν ξέρουν τα βασικά εργαλεία για να μπορέσουν να διευκολύνουν τη δουλειά του. Και η δουλειά του project management είναι η δουλειά ενό ανθρώπου που είναι master and commander, ενό καπετάνιου. Δηλαδή πρέπει και να καθοδηγεί τα πλήθη και να σχετίζει τι καταστάσει και να αποφασίζει και να συμβουλεύει και να διαπραγματεύεται και να προβλέπει και να παρακολουθεί και να επικοινωνεί και να συμβουλεύει και πάνω απ' όλα να μαθαίνει και να εξελίσσεται καλύτερο. Άρα τελειώσαμε λοιπόν από τα γενικά αυτού του κομματιού και πάμε στο παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, ε, για όσοι δεν το ξέρουν, η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες που έχει επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια στη διαδικασία της ε, μεταβολής του οικονομικού της μοντέλου και της ανάπτυξης νέων περιοχών για τουρισμό και για άλλου είδους ε, revenue streams, εισαγωγή χρήματος. Ε, οι κατασκευέ λοιπόν ανθούν, υπάρχει ένα vision, κάθε χώρα εκεί πέρα έχει ένα όραμα, Αυτή έχουν το όραμα 2030 ο πρίγκιπα, ο, ο Μοχάμεντ Μπίντ Σαλμάν, είναι ο άνθρωπο ο οποίο ηγείται αυτού του οράματο και σκοπό έχει τον εκμοντερνισμό όλη τη Σαουδική Αραβία. Ο Δαναό, σε όλη τη Μέση Ανατολή, έχει δύο γραφεία, ε, τρει εταιρείε, ε, ουσιαστικά παρακολουθεί όλη τη διαδικασία αυτή και, και στο κομμάτι τη ναυτιλία και στο ναυπηγικό αντικείμενο, αλλά κυρίω στο κατασκευαστικό. Είμαστε από τι πιο γνωστέ εταιρείε στην περιοχή. Ένα από του πελάτε που έχουμε η εταιρεία λέγεται Σαουντίκο. Σαουντίκο ή σημαίνει Σαουντί Κονστρεξιονέρ. Σαουδάραβε εργολάβοι. Θα σα δείξω το παράδειγμα λοιπόν του έργου που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί του, χρησιμοποιώντα το σύστημα τη Δαναό Project View. Το παράδειγμα λοιπόν είναι το Riad Bus Rabbit Transit Station. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα προγράμματα του Vision 2030 ήταν συνδυαστικέ μεταφορέ. Συνδυαστικέ μεταφορέ προέβλεπαν ότι ουσιαστικά θα γίνει μετρό, θα γίνουν τραμ, θα γίνουν, θα γίνουν, θα γίνουν και γίνανε. Έτσι. Και τώρα μιλάμε το Riad Bas Trading Station, ήταν μια παρακολούθηση πολλαπλών έργων Μεταφορών. Άρα μιλάμε για 28 ταυτόχρονα έργα, έτσι, με 90.000 δραστηριότητες οι οποίες ήταν κουμπωμένες με Oracle κολπριμαβέλα, δηλαδή στο planning κομμάτι είχαν 90.000 δραστηριότητες και 16.000 item coaches and resources, από labor specialties μέχρι item... Ματήρα, έτσι. Ε, στο project scope λοιπόν τι κάναμε, ουσιαστικά κάναμε μία εισαγωγή, καταγράψαμε, όπω μεταλαμπαδεύτηκε με η γνώση τη πώληση των project manager. Έτσι, κάναμε μια εισαγωγή για το αντικείμενο. Όπω σα είπαμε, στο gap analysis μαλέψαμε, μαζέψαμε τα requirements. Είδαμε του ρόλου, τα γραφήματα, τα workflows, τα processes. Δηλαδή, κάναμε μια ψηφιοποίηση τη διακίνηση τη πληροφορία εντό του οργανισμού. Γιατί έχουμε δύο ειδών χρήστε, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Θα σα δείξω εγώ πιο μετά. Και βάλαμε και τα αντίστοιχα design principles γύρω-γύρω. Εδώ να σα πω ότι επειδή το, το προϊόν είναι πολυγλωσσικό, όταν λέω design principles, να σκέφτεστε ότι δεν γράφουν από αριστερά προ τα δεξιά, γράφουν από τα δεξιά προ τα αριστερά και χρησιμοποιούν αυτή τη γραφή την περίεργη και έχουν και δικά του νούμερα, δικού αριθμού. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολη η διαδικασία τη εφαρμογή των δεδομένων. Ήταν η πρώτη δουλειά μεγάλη που είχαμε σε Αραβία σε αυτό το αντικείμενο. Ε, το, τα προϊόντα της Danaos λοιπόν είναι κλαουντικά, έτσι, δηλαδή αυτό σημαίνει μπορεί κάποιο να το εγκαταστήσει στο Project View είτε στο, στο γραφείο του, στην υποδομή της εταιρεία, είτε στο, στο δικό μας ε, πληροφοριακό νεφός. Εμεί χρησιμοποιούμε Microsoft, Azure, ε, βάση δομένο Microsoft SQL, application server Project View και IIS, web server ε, της Microsoft. Και ουσιαστικά μιλάμε για δύο ενότητες χρηστών. Έχουμε του εταιρικού χρήστε. Είναι multi-tenant το σύστημα. Σημαίνει διαφορετική σε ρόλη με διαφορετικά. Διαφορετικού κωδικού πρόσβαση και διαφορετικά δικαιώματα, οι οποίοι από τα γραφεία εισάγονται στο σύστημα και έχουμε του εξωτερικού χρήστε. Εδώ μιλάμε κυρίω για τα εργοτάξια, αλλά μιλάμε για site engineers, μιλάμε για vendors έτσι, που στείλουν προσφορέ, υλικά, subcontractors που κάνουν και δουλειά και προσφορέ και όλο το υπόλοιπο βασίλειο το εξωτερικό. Άρα έχουμε δύο ειδών χρήστε, ένα απόλυτα συνεργατικό περιβάλλον, με μια κοινή δομή, τοπολογία τρι, τριεπίπεδη στη μέση, που ουσιαστικά τι κάνουν, συναλλάσσονται σε καθημερινή βάση. Σαν σύστημα, και αυτό είναι σημαντικό, και το συζητάμε προηγουμένω, το project view διαφοροποιείται στην παρακολούθηση των κατασκευαστικών έργων διότι ξεκινάει από το BOQ. Άρα δηλαδή εμείς είτε παίρνουμε στοιχεία από ένα BIM σύστημα, BIM σημαίνει Building Information Model, συγγνώμη αν επαναλαμβάνω κάποια πράγματα που ξέρετε, απλώ το λέω και κάποιοι που δεν το ξέρουν. Building information model σημαίνει ότι υπάρχει ένα τρισδιάστο μοντέλο, το οποίο κυρίω οι, αρχιτέκτον, οι αρχιτέκτονε τα φτιάχνουν αυτά, κυρίω που έχει μέσα στοιχεία που αφορούν τι προδιαγραφέ του έργου και τι ποσότητε. Αυτό μπορεί να έρθει με τη μορφή Excel, μπορεί να έρθει με τη μορφή BIM, μπορεί να έρθει με οτιδήποτε. Εμεί λοιπόν έχουμε από τη μία πλευρά έχουμε τα στοιχεία του έργου, τι προδιαγραφέ, και από την άλλη έχουμε το πρόγραμμα του χρονικού προγραμματισμού. Δηλαδή κάθε κατασκευαστική εταιρεία έχει πριν ξεκινήσει δύο δεδομένα το δεδομένα το τι πρέπει να κατασκευάσει, το οποίο έρχεται με τα σχέδια, με τα Excel, με τα BIM, που είναι οι προδιαγραφέ του έργου, BOQ τα λέμε εμεί, Bill of Quantities, και το άλλο κομμάτι είναι το planning κομμάτι, που είναι η διαδικασία που σα εξήγησα προηγουμένω, τον χρονικό προγραμματισμό γίνεται σε ώρα κολλή πριμαβέρα. Στη μέση των καταστάσεων μπαίνει το πληροφοριακό σύστημα το δικό μα, το οποίο τι κάνει, πλήρη ενορχήστρωση των δύο ε, dimensions, των δύο α το πούμε έτσι συνιστοσών, τη συνιστόσα του BIM και τη συνιστόσα του, του planning κάτω από τη λογική του κοστολογικού ελέγχου. Τι σημαίνει λογικού κοστολογικού ελέγχου, Ότι όταν εισάγουμε τα δεδομένα από το BIM στο project view και συσχετίζουμε του πόρου, δηλαδή υλικά, μηχανήματα κλπ., δημιουργούμε κόστο και παίρνουμε την ιδιότητα του κόστου και τη συσχετίζουμε με την ιδιότητα του χρόνου μέσω τη αντιστοίχηση των WBS και των BOQ. Και από την άλλη πλευρά παίρνουμε την ιδιότητα του χρόνου Early start, early finish, late start, late finish και τις συσχετίζουμε στα BOQ. Άρα, ουσιαστικά, τι έχουμε κάνει, έχουμε παντρέψει. Έχουμε παντρέψει. Τη μία πλευρά έχουμε παντρέψει την ενότητα που έχει να κάνει με την κοστολογική ανάλυση βάσει των προδιαγραφών και των ποσοτήτων του έργου που έχουν έρθει από τα σχέδια, από το BIM, από το Excel, και από την άλλη, του χρονικού προγραμματισμού. Και αυτά τα δύο ουσιαστικά δημιουργούν τον ορίζοντα, τον baseline πάνω στον οποίο κάθε φορά που αναλώνεται κάτι ή έχουμε χρονική και κοστολογική πρόοδο αντίστοιχα. Η κάθε φορά που αλλάζει κάτι επικαιροποιείται η έκδοση της σχέσεως οπότε έχουμε μια πάντα μια επικαιροποιημένη διαδικασία αναφοράς. Αυτά που βλέπετε περνιόνται πάνω σε ένα BIM, δεύτερο BIM το ίδιο BIM δηλαδή σε δεύτερο μοντέλο και έχουμε μια τρισδιάστατη απεικόνηση μεταξύ του θεωρητικού, του αρχικού μοντέλου και του πραγματικού. Όπου δυνατότητε δυνατότητες 5D με χρόνους κλπ. κλπ. Δεν ξέρω αν ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο, το έκανα όσο μπορούσε πιο αναλυτικά, αλλά αυτό κάνει το σύστημα που εγκαταστήσαμε στην εταιρεία Σαουντίκο. Και μάλιστα, μια και το συζητάμε, να σα δείξω και λίγο την πολυπλοκότητα του έργου. Άρα, μιλάμε για την όχι προκατασκευή, πριν την κατασκευή δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει τον προπολογισμό, την εκτίμηση δηλαδή του κόστου που γίνεται όπω σα είπα πάντα στο BOQ, το χρονικό προγραμματισμό των φάσεων που γίνεται μέσα στο WBS και τη σύνδεση αυτών, όπω σα εξήγησα προηγουμένω, οι οποίε υποβάλλονται στον πελάτη στη διαδικασία προσφορά και ορίζονται συμβατικά, α το πούμε έτσι, σαν version 0, σαν έκδοση 0. Όταν υποβάλλονται προσφορά μου. Έτσι πλέον το έργο. Έτσι. Κατά τη διάρκεια τη Φάσης αυτή, δηλαδή της κατά τη διάρκεια της πριν την κατασκευή φάση, κάτι το οποίο δεν έχει κανένα άλλο πρόγραμμα, είναι η διαδικασία των προμηθειών. Δηλαδή εμείς βοηθούμε τον εργολάβο να αρχικοποιήσει τα κόστη του και να επικαιροποιήσει τιμέ του, διενεργώντας εικονική διαδικασία προσφορών και συλλέγοντα πραγματικέ τιμέ. Άρα, ουσιαστικά να κάνει τι, να στείλει ηλεκτρονικά RFQ και να επικαιροποιήσει την κοστολογική βάση δεδομένων που λέγεται, το λέμε εκεί πέρα, Cost Database. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετέπειτα δημιουργεί ε, συμφωνίε πλαίσιο, τα λένε blanket agreements, στα οποία εντό αυτών έχει τη δυνατότητα να ξέρει πότε να, να στείλει κάτι στην κατασκευή και με ένα συγκεκριμένο κόστο. Άρα, ελέγχει κοστολογικά και το έργο και τη διαθεσιμότητα που πρέπει να γίνει. Και μετά έχουμε τη διαδικασία τη κατασκευή. Όπου πλέον βγαίνει έξω, βγαίνουμε εκτό στη κατασκευή και λέμε τι συμμετέχει στην κατασκευή. Συμμετέχουν τα υλικά. Έτσι. Τα υλικά τα οποία ουσιαστικά είτε τα ζητάει το εργοστάσιο, site item request, θέλω αυτά τα υλικά για αυτό το αντικείμενο, είτε αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αποθήκη, τότε εκτελείται ματήρα request form, όπου ουσιαστικά ξεκινάμε τη διαδικασία τη προμήθεια. Εντό αποθήκη μετακινούμε τα υλικά και τα πηγαίνουμε στο εργοτάξιο για κατανάλωση. Μηχανήματα. Πάλι σα είπα προηγουμένω, διαχείριση μηχανημάτων, συντήρηση μηχανημάτων, διαθεσιμότητα μηχανημάτων, προγραμματισμό μηχανημάτων, αξιοποίηση μηχανημάτων, ανταλλακτικών κλπ. Άλλο ένα μεγάλο στοιχείο, ένα άλλο είδο resource το οποίο συμμετέχει στο BOQ και στο WBS. Εργαζόμενοι, αντίστοιχε διαδικασίε, ποιοι δουλεύουν, πού δουλεύουν, πότε δουλεύουν, διαχείριση camps. Έχουμε πελάτε που δουλεύουν στο Eom City, ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στον κόσμο, αν όχι το μεγαλύτερο το οποίο έχουν πολλά camps. Έχουμε για του employees ESS Portal για να βάζουν ε, ξέρω εγώ, διαβατήρια, να ζητούνται σε δανείων και ό,τι μπορεί να διανοηθείτε. Και αν προκύπτει παραγωγή, γι' αυτό έχω φλασάρει εκεί το ματήρια, σημαίνει ότι, ότι, η εταιρεία κατασκευαστική το στέλνει στο γιάρδα για να κάνει ιστορικό fabrication. Μπορεί να είναι batching plant, να είναι σκυροδετήριο, μπορεί να κάνει precast. Δεν σημαίνει ότι όλα τα υλικά τα πάρει έξω. Οπότε υλικό με προϊόν, εδώ περνιέται και σε μια διαδικασία ή παραγωγή οργανική ή μέσω υπεργολάβου. Και πάλι έχουμε υλικά μηχανήματα και εργαζόμενου. Οι υπεργολάβοι έχουμε το κομμάτι του contract management, contract management. Πάλι παρακολουθούμε υλικά retention, deduction, certification στου υπεργολάβου, τα MSA και το RFI. Και το accounting, το οποίο είναι το, 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 το τέλο τη διαδικασία, τα οικονομικά, βλέπουν ότι έχουμε κοστολογικού κωδικού, που είναι γενικοί κοστολογικοί κωδικοί, αυτοί που χρησιμοποιούν όλα τα γενικά ERP, γιατί δεν ξέρουμε που είναι BOQ, δεν ξέρουμε τι είναι BOQ. BOQ και WBS, WBS ξέρει μόνο η Oracle και όλα αυτά περνιόνται μέσα και έχουμε, βάζουμε το ρίσκο, βγάζουμε το revenue forecast, το cash flow, τα payables και αυτό είναι το KPI. Αυτό, να σας το δώσω να καταλάβετε, μπαίνει σε μια διαδικασία όπου έχουμε πολλαπλές φάσεις, θα δείχνω τώρα πώ αναλυτικά περιγράφουμε το kick-off meeting, στο οποίο φαίνεται γραμμή-γραμμή τι κάνουμε, δηλαδή θα στείλουμε ράση, παράδειγμα responsibility, responsibility matrix. Ποιο κάνει αυτό, τι κάνει, ποιο κάνει. Ε, πότε βάζουμε συγκεκριμένε ημερομηνίε για training. Πόσοι θα είναι στην τάξη. Έχουμε, και έχουμε συγκεκριμένο σύστημα με wiki. Άρα ο κάθε πελάτη παίρνει από τον δικό του wiki χώρο. Wiki λέμε εμεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Ένα knowledge base. Το λέμε project view wiki. Και το οποίο είναι slash εταιρεία. Slash εταιρεία. Άρα έχουμε το γενικό. Μπορείτε να μπείτε και εσεί. Project view ε, λέγεται wiki.projectview.erp.cloud. Μπορείτε να μπείτε κι εσεί. Μπορείτε ουσιαστικά να το δίνουμε σε κάθε πελάτη και ο κάθε πελάτη πλέον δεν βλέπει τα γενικά manuals, εγχειρίδια χρήση, τα γενικά βίντεο. Βλέπει τα εξειδικευμένο υλικό το οποίο έχει φτιαχτεί για το σύστημα το δικό του. Γιατί ο κάθε πελάτη έχει διαφορετικό σχεδόν πάντα configuration. Άρα, τέλο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι η διαδικασία του να, του να επικοινωνεί και να επιτύχει τον έργο μα έχει δώσει πάρα κάποια παραδείγματα, κάποια μαθήματα μάλλον. Ένα από τα μαθήματα είναι το θέμα, όπω σα είπα, τη κουλτούρα και τη επικοινωνία. Να σα πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε αγγλικά σε, σε επίπεδο που να μπορούν να συζητήσουν με ορολογίε κλπ. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα, άρα η επικοινωνία είναι δύσκολη πολλέ φορέ. Ε, ότι πολλέ φορέ κανένα από την ώρα του πελάτη δεν θέλει να αναλάβει το έργο. Να σα πω μια πολύ καλή διαφήμιση που έτρεχε κάποτε IBM, που λέει Κανένα δεν απολύθηκε επειδή αγόρασε IBM. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη λειτουργία του προγράμματο βλέπουν ε, και ένα σύστημα που μπορεί να χάσουν τη δουλειά του, ε, γιατί θα του αφαιρέσει, α το πούμε έτσι, δυνατότητε ελέγχου. Ε, δεν μπορούν να κινητοποιηθούν εύκολα στην καθημερινότητά τους, αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε στη συμφωνία με τον δι, δι, διοκτήτη της εταιρεία να, να αναλάβουμε και χρέα το πούμε έτσι, watchdog, να τους πρόκειται να προχωράνε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική διαζώση τη διαδικασία, για αυτό έχει και πάρα πολλά ταξίδια και είμαστε συνέχεια στο δρόμο. Και το onboarding και το Overboarding είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν ότι τους βοηθάς να, να κάνουν το σύστημα το που του έχει δώσει δικό του κτήμα. Μόνο έτσι αντιλαμβάνω ότι έχουν σχέση με το πρόγραμμα και ότι δεν κινδυνεύει ποτέ ο ρόλο και η θέση του. Δηλαδή ότι είναι μέρο μια διαδικασία που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω είπε και προηγουμένω ο Νίκο, το κομμάτι του change management, γιατί μα δίνει δυνατότητε να ενσωματώσουμε νέε προδιαγραφέ και ταυτόχρονα, όσον αφορά το change management των κατασκευών, να παρακολουθεί σωστά ο πελάτη μα τα κλέφη βαριέ και να πάρει τα λεφτά του. Κάποιο εδώ τελείωσα εγώ. Δεν ξέρω τα κατάφερα, πέρασα πέντε λεπτά, νομίζω. <laughs> Έχω να πω ότι αυτή την πληροφορία, τόσο μεγάλο όγκο πληροφορία, την, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ήταν κάτι πολύ ε, επι, επι, επιτυχέ, θα έλεγα. δεν θέλω λίγο να στριχτώ, άμα έχει κανεί εντωμεταξύ, όποιο έχει ρώσει, μπορεί εννοείται να τη γράψει από κάτω. Αλλά προτού τη γράψει κάποιο, εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό το οποίο είπε πριν. Αναφορικά yeah. με το σύστημα το οποίο ε, έχει, άμα κατάλαβα εγώ καλά, γιατί πολύ γρήγορα κιόλα υπόθηκε. Yeah, yeah. Ε, υπάρχει περίπτωση αυτό το σύστημα να ίσω να μην το συμπαθούν, να μην το θέλουν πολύ. Γιατί, όπω είπε πριν, μπορεί να χάσουν τη δουλειά σου να του αντικαταστήσει. Και αν ναι, πώ πιστεύει ότι Μπορεί να υπάρξει επιτυχία, άμα αυτό το σύστημα εσύ το απευθύνει σε κάποιον που είναι σαν να λέει: Α, κάτσε, εγώ να γιατί να πάρω αυτό το σύστημα. Θα μου πάρει τη δουλειά. Οπότε, πώ το ξεπερνά αυτό το εμπόδιο, ναι. Με τον ιδιοκτήτη. Ε, δηλαδή, και έχει πλάκα αυτό, γιατί να σου πω ποιο είναι το θέμα. Ότι τα περισσότερα συστήματα τα διαλέγουν οι ITδε mm. παγκοσμίω. Δηλαδή, αν πα σε μια τεχνική εταιρεία κατασκευαστική και, κάποιος, και ήμουν εγώ πολιτή στην Oracle, λέω ένα παράδειγμα κατά 99,9% θα πήγαινα να βρω τον υπεύθυνο πληροφορική, να του πω: Έχω ένα πληροφοριακό σύστημα που το ξέρει και κάνει παπάδε κλπ. Σε, σε εμά, στη δικιά μα δουλειά, δεν, τα, ε, δε, δε, δε ξέρουμε καν το, πληροφορικά πληροφορικάρου, δεν υπάρχει αυτό το οποίο. Αξιολογούμεθα από του ιδιοκτήτε και από του ανθρώπου που είναι C-level executives και business users. Οπότε mm. αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι με αυτά παραδείγματα πόσα λεφτά γλιτώνουν από κάθε δραστηριότητα. Και μετά αυτοί πλέον Αναλαμβάνουν και το ρόλο του να επιβάλλουν τη λειτουργία του συστήματο του υπολείπου. Γι' αυτό είπα ότι διώχνονται και πάρα πολύ. Δεν το είπα τυχαία. Δηλαδή ότι διώχνουν πάρα πολλού ανθρώπου και δυστυχώ δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν καταστάσει, οι οποίε άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν, το δυνατό, δυνατόν, να μην εκτοποιηθεί ποτέ το έργο. Οπότε εκ των πραγμάτων, ο ρόλο του project manager είναι να μπορέσει να έχει τέτοια σχέση εμπιστοσύνη και με τη διοίκηση εταιρεία, γιατί πάνω από το κομμάτι του project management έχουμε μια επιτροπή που λέγεται Επιτροπή Καθοδήγηση, Steering Committee. Το Steering Committee λοιπόν, στο οποίο είμαι μέρο, που λαμβάνει χώρο μια φορά του τρει μήνε, του δυόμιση μήνε, μαζευόμαστε και λέμε τα προβλήματα που μπορούμε να διαθετήσουμε. Και εκεί μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Οπότε εκεί πέρα του λέμε ότι και τα κάτι, κάποιοι δεν θέλουν να μπουν το σύστημα. Να το παράδειγμα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ε, Όπω επίση εκ των πραγμάτων, τα συστήματα αυτά δεν διευκολύνουν μη διαφανεί διαδικασίε. Δηλαδή δημιουργούν πρόβλημα. Οπότε αν κάποιο δεν παίζει πούμε, με τα σωστά τα χαρτιά στη τη τράπουλα και είναι σημαδεμένα, θα έχει κάποιο θέμα. λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Είναι, είναι, ένα κομμάτι μεγάλο, ειδικά τώρα και με το AI, το AI Ethics, α πούμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Βεβαίω. Ε, δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Οποιοδήποτε θέλει, εννοείται, μπορεί να τη γράψει, αλλά. Α, λοιπόν. Ε, ωραία. Ναι, Νικό. Ε, λοιπόν, Ωραία. Στείλε μου. Ωραία. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για αυτό το κομμάτι. Ε, τώρα, για του οποιοδήποτε ο που δεν έχει κάποια ερώτηση, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ε, Χριστώ, Γενικά, από του ομιλητέ, ένα γενικό σχόλιο. Ε, αυτό είναι που περιμένουμε. Θέλουμε αυτό τον ενθουσιασμό, αυτό το πάθο και με orient, project management oriented, κάτι το οποίο το είχαμε σήμερα. Ε, α, λοιπόν. Εδώ πέρα ένα σχόλιο, συγγνώμη, από τον ε, Παναγιώτη Γεμενετζή. Από ό,τι κατάλαβα, είναι περισσότερο program management παρά project management. Σωστά, λέει. Όχι. Όχι. <laughs> Πιο πρόβλημα. πρόβλημα. Δηλαδή, ο Ακτορα ο δεν έχει programs, έχει projects, κάνει project portfolio management. Θέλω να πω ότι ε, η Τέρνα που έχουμε, σου λέω ότι έχουμε πελάτες στην Ελλάδα. Η, ε, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό την Alzheimer ή τη Vinci, που θα την ξέρετε από τα έργα εδώ πέρα. Οι κατασκευαστικέ εταιρείε λοιπόν και κάποιοι που δεν μπορώ να πω αρκετά μεγάλε επίση ε, χρησιμοποιούν το εργαλείο του Project View σαν Project Portfolio Management. Στη διαφορετική κοινοπραξία, διαφορετικά έργα κλπ. Ε, οπότε, ναι, αυτά δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Χρήσιμο για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε. Εγώ και ένα τελευταίο μήνυμα έτσι που θα έδινε στο κοινό που μα βλέπει. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα μυαλά μας ανοιχτά και να διαβάζουμε αυτά που πρέπει να διαβάσουμε όσον αφορά τα, τις αρχές και λοιπά των βιβλίων. Άρα θεωρώ προσωπικά και το ξαναλέω και το έχω πει πολλές φορές ότι όσον αφορά το κομμάτι της εφαρμογής του project manager στο χώρο του τεχνικού και της κατασκευής πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση των αρχών γιατί δεν είναι one side does not fit all. Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Καλή συνέχεια σε όλους σα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι χρόνια πολλά και ποιο με υγεία. Καλώς. Καλώς. Καλή συνέχεια σε όλους σα.